παράλληλα, περπατάμε παράλληλα κι όλα είναι ακατάλληλα για να σμίξουμε πάλι. Κυρίες και κύριοι, ναι, καλά καταλάβατε. Σημερινός μου καλεσμένος είναι ο Νότης Φακιανάκης. Είναι ένας άνθρωπος που ήθελα πάρα πολύ να είναι καλεσμένος σε αυτή την εκπομπή. Γιατί κάθε του λέξη, κάθε του πρόταση είναι και μια αλήθεια. Όμως, παρότι είχα δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση, ήμουν πάντα στο κοντρόλ και ο άνθρωπος εκείνος που τον συναντούσε συνέχεια ήταν μια φίλη, δημοσιογράφος, ένας πολύ δικός μου άνθρωπος και ήταν η Ρούλα Χάμου. Πώς θα πλησιάσω λοιπόν τον Νότη? Έβαλα μέσον αυτή τη φορά τη Ρούλα Χάμου να του πει να έρθει στην εκπομπή και να μοιραστεί με τους τηλεθεατές μου, με εσάς, τις αλήθειες του. Και τα κατάφερε αυτό το κορίτσι, όπως τόσα χρόνια τα κατάφερνε, να έχει στις εκπομπές που συνεργαζόταν τον Νότη Φακιανάκη. Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα κι όλα είναι ακατάλληλα για να σμίξουμε πάλι. Ναι, ναι, ναι. Νότης, Νότης, Νότης. Πώς τον λέει η Ρούλα? Πώς τον λες Ρούλα για να το επαναλάβω? Είναι το πιο αυτόνομο, ανεξάρτητο άτομο που έχει γνωρίσει ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ο Νότης Φακιανάκης είναι εδώ μαζί μας. Παρακαλώ. Χίλιες καρδιές μου χαρίσες, χίλιες καρδιές μου έκλεψες. Το πιο αυτόνομο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Έφτασα λοιπόν σε σένα, με έναν τρόπο. Και εγώ σε σένα με έναν άλλον, αλλά μου κάνατε τρίπλα τώρα, γιατί απ' έξω έβλεπα ότι εδώ έχετε κάνει ένα σφαλματάκι. Για βάλτε παρακαλώ αλήθειες με τη Ζήνα. Δεν κάναμε τρίπλα, αλλά όταν έχουμε καλεσμένο. Ερώτηση. Το νη από την Ζήνα, γιατί απουσιάζει? Ποιος θα μου το αιτιολογήσει, αλλά να έχει βάση η αιτιολόγηση, όχι κουντουρέζικα, γιατί μετά από εκείνο χάρη νεφωνίας και τα λοιπά αυτά. Ναι. Πες μου εσύ, γιατί με νη? Διότι με νη υπήρχε ανέκαθεν και το νη είναι γράμμα πάρα πολύ σημαντικό. Νους, νόησης, οξυγόνωση του εγκεφάλου, δεν είναι τυχαίο. Ήρθαν κάποιοι οι οποίοι μας έδωσαν μία γλώσσα και ήρθαμε τώρα εμείς οι τυποτένοι να αφαιρέσουμε από αυτή την γλώσσα που μας έδωσαν οι γνώστες, οι αρχηγοί δηλαδή, να αφαιρέσουμε γράμματα ως τι? Ως καταστροφής. Αυτό. Και αυτοί που κάνουν τη μεγαλύτερη καταστροφή, Ζήνα μου, έχεις καμία συγγένεια με την Πέγγι? Όχι, καμία. Καμία. Αυτοί που κάνουν τη μεγάλη καταστροφή είναι οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή, άντε ο Κοσμάκης ο πολύς, ο οποίος δεν γνωρίζει γραμματική και δεν γνωρίζει την ρίζα των λέξεων και την γλώσσα κυριολεκτικά, να κάνει λάθη. Συγχωρείτε. Η εκπαιδευτική απαγορεύεται. Μέγιστη καταστροφή. Εμείς πάντως ρωτήσαμε. Με ποιον? Τι, με την. Ποιο, δεν υπάρχει. Φιλόλογο. Με την. Καταστρέφουν την γλώσσα. Ο αθελινισμός της γλώσσας μας είναι η καταστροφή μας κυριολεκτικά. Όταν δεν μιλάς σωστά, όταν δεν αντιλαμβάνεσαι τον λόγο, δεν έχεις ορθή σκέψη. Άρα, ό,τι και να κάνεις, αφού δεν έχεις ορθή σκέψη, κουτουρέζικο θα είναι. Σε ενοχλεί αυτό που γίνεται? Όσο βλέπεις, το πρώτο πράγμα που σου αναφέρω είναι αυτό. Αφού σε αυτό αναφέρομαι εκ πρώτης, δεν με ενοχλεί? Οι μπαμπινιώτιδες και τα ρέστα, οι καθηγητάδες δηλαδή, οι οποίοι διαμόρφωσαν τρόπο σκέψεως, αφαιρώντας από την γλώσσα γράμματα ή παραποιώντας την γλώσσα και τις έννοιες. Εγώ μιλώ με νεότερους ανθρώπους και δεν μπορώ να συνεννοηθώ, ξέρεις γιατί? Διότι μιλούμε, δεν κυριολεκτούμε και όταν λέω ρε παιδιά, αυτό που είπες κορίτσι μου ή παιδί μου, αυτό που είπες έχει αυτή την έννοια. Α, όχι λέει, δεν εννοούσα αυτό. Μα έχει μόνο αυτή την έννοια η λέξη που είπες. Γιατί την έβαλες μέσα σε αυτή την πρόταση? Μου δίνεις ένα αποτέλεσμα από τα λεγόμενά σου, το οποίο είναι συγκεκριμένο. Και όταν σου λέω αυτό που είπες που εννοούσες αυτό, μου λες δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα κάτι άλλο. Τι εννοούσες? Δεν ήξερε. Δεν ξέρει. Τι εννοεί? Σ' αρέσει να βάζεις πάντα τα πράγματα έτσι στη θέση τους? Σ' αρέσει να τα βάζεις σε αταξία? Εγώ ρωτάω εσένα. Κι εγώ απάντω σε σένα. Εμένα όπως μου τα φέρνει η ζωή. Δεν μπορώ να αλλάξω. Κοίταξε, όπως μας τα φέρνει η ζωή είναι τα απρόσμενα. Αυτά που περνάνε από το χέρι μας είναι δικά μας δημιουργήματα. Δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, για πράγματα τα οποία εμείς φτιάχνουμε ή χαλάμε ότι τα έφερε έτσι η ζωή. Εσένα σ' αρέσει να παλεύεις και να διεκδικείς? Όσο μπορώ να διεκδικήσω και να παλέψω κάτι για το οποίο θεωρώ ότι έχω δίκιο.
Μόνο με αυτή την προϋπόθεση. Αν αυτό είναι σωστό δηλαδή. Θεωρείς ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ότι έχουν δίκιο, αλλά κάθονται στην άκρη και παραμερίζουν το δίκιο τους? Για ποιον λόγο να το κάνουν αυτό? Το κάνουν όμως. Γιατί να το κάνουν αυτό? Για ποιον λόγο? Γιατί κουράζονται να διεκδικούν κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις κάτι χωρίς μόχθο? Υπάρχει περίπτωση να βγάλεις αποτελέσματα χωρίς να κοπιάσεις? Αν όμως κάθε φορά μπαίνεις στην ίδια διαδικασία, δεν κουράζεσαι κάποια στιγμή? Εγώ βαριέμαι. Όταν μπαίνεις, ναι, μου το έχεις πει και όταν συναντηθήκαμε την πρώτη φορά. Λέω. Εγώ δεν βαριέμαι. Δεν βαριέμαι. Δεν βαριέμαι να διεκδικώ το δίκαιό μου. Δεν βαριέμαι δηλαδή να υποστηρίζω τα δικαιώματά μου. Όπως επίσης έχω υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να τις φέρω εις πέρας. Δηλαδή την υποχρέωσή μου πρέπει να τη διεκπαιρεώσω. Εξίσου λοιπόν και το δικαίωμά μου. Δηλαδή, όταν δεν διεκδικείς και λες βαριέμαι, συνεπάγεται ότι αυτοί που σε κυβερνούν και σε διαφεντεύουν θα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μάλιστα. Στο πήγα αλλού. Όχι, δεν μου το έχεις πάει καθόλου αλλού. Έχεις πει υπέροχα τραγούδια. Μου ήρθαν... Α, το πας εσύ αλλού τώρα. Μου ήρθαν κάποια... όχι. Πλάκα. Όταν συζητήσαμε, μου είπες ότι έχεις πει και πολιτικά τραγούδια και... Κοινωνικά. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια σου που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και που όταν πριν κάποια χρόνια η Ρούλα Χάμου, όπως το είπα από την αρχή, ερχόταν με κασέτες του Νότη που κάνατε διάφορα γυρίσματα. Έλεγα, πουλάγαμε κασέτες. Έλεγα, μετά τα κάναμε δίσκους. Έλεγα, Ρούλα, δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο καλλιτέχνης να γίνει πρώτο όνομα, και μου έλεγε, θα είναι μόνο πρώτο όνομα. Η Ρούλα με γνώρισε το 1993. Έχουμε και γυρίσματα, θα τα δούμε σε λίγο. Ήδη εκείνη τη στιγμή που με γνώρισε η Ρούλα, είχα κάνει τον πρώτο μου δίσκο, τον δεύτερο δίσκο, τον τρίτο μου δίσκο και ξεκίναγα πλέον εμφανίσεις μόνος μου με πάρα πολύ κόσμο στην Βάρκηζα, στον Μπιομπίο. Άρα, πώς μπορούσες να της λες ότι αυτός δεν θα γίνει πρώτο όνομα? Τι πρώτο όνομα, ότι δεν θα γίνει? Όμως, Νότι, τότε στις εκπομπές. Ήταν για να γίνει από μόνο του. Τότε στις εκπομπές, και πρέπει να τα λέμε αυτά, τα λέμε. Ήταν άλλα τα πρότυπα των καλεσμένων που φέρναμε. Ποια? Άλλα. Πες, δεν θέλω να πω ένα όνομα, γιατί θα θίξω, θα θίξω κάποιο άλλο. Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Όχι, γιατί... δεν θέλω να σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Γιατί... Θες να κάτσεις λίγο πιο εδώ, είναι πιο εύκολη. Γιατί... όχι. Γιατί τότε φέρναμε άλλου τύπου καλεσμένους. Δηλαδή? Άλλου τύπου. Δεν είχαν την εικόνα του Νότη. Άρα τα ίδια και τα ίδια λες. Τα ίδια και τα ίδια λέω. Όχι, εσύ τα ίδια ήταν και τα ίδια εύκολο φέρνει. Εσένα να περάσεις τα τραγούδια σου και το δίσκο σου στη τηλεόραση τότε? Πολύ. Την πρώτη φορά που εμφανίστηκα στη τηλεόραση ήταν στην κρατική τηλεόραση, στην εκπομπή που είχε η Ρούλα η Κορομιλά, στην κρατική τηλεόραση. Και θυμάμαι τότε είχα πάει με 5 άτομα έτσι ορχήστρα, αλλά ήταν playback παίζαμε. Δεν είχαν τη δυνατότητα για να παίξουμε δηλαδή ζωντανά. Και θυμάμαι ότι η Ρούλα η Κορομιλά μίλαγε εκεί πέρα, ας πούμε. Κάποια στιγμή στηθήκαμε εμείς, ούτε με είχε χαιρετήσει αυτά. Και κάποια στιγμή, μόλις αρχίζουμε και παίζουμε τα τραγούδια και ξεκινάει να. Μάλλον ξεκινάει πρώτα να μου μιλάει. Και ήταν λίγο απαξιωτική του τύπου, δεν σε ξέρω, δεν είναι αυτό. Και τα... Να το ξεπετάξουμε. Να τα πεις, να πάμε παρακάτω. Να το ξεπετάξουμε αυτό. Και αφού αρχίζω και τη μιλάω και αντιλαμβάνεται ότι απέναντί τη έχει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λόγο. Άρχισε να ψιλομαγκώνει του τύπου, τώρα τι μας θέλει αυτός ο τύπος με τις φαβορίδες και τα δεν ξέρω τι. Όταν άκουσε τα τραγούδια και ξανά μιλήσαμε, ήταν διαφορετική. Δηλαδή περίμενα την κατάλληλη στιγμή να συναντηθώ με τους κατάλληλους ανθρώπους για να κάνω τις κατάλληλες κινήσεις. Ήμουν 31 ετών, κατάλαβες, ήμουν ένα μεγάλο παιδί. Και όριμο παιδί. Κατασταλαγμένος. Διεκδικούσες από τότε το καλύτερο, το πρώτο? Διεκδικώ ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Δηλαδή κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ας πάρουμε μια γεύση λοιπόν από τις επιτυχίες σου και αμέσως μετά ερχόμαστε να πούμε κι άλλα. Καλλιτέχνης θα πει μοναξιάς φυλακή και της πίκρας κανάνι. Κι αν με βρεις τα χαράματα εδώ από νύχτα σε νύχτα τριγυρνώ σαν φεγγάρι που ψάχνει ουρανό. Σώμα μου,
σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Σώμα μου, κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Κι όταν μ' ανταμώνεις, χαίγεσαι και λιώνεις. Μάτια μαρτυριάρι, γαμή μου τα γαμηλώνει. Δεύτερα χέρια σ' αγκαλιάζουνε. Δεύτερα χείλη σε φυλάνε. Είσαι ένα πιστόλι που με σημαδεύει για να μου ανοίξει τρύπες στη καρδιά. Όπα, 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 σ' αγαπώ κι ας μη σου το πα. Οι αγάπες χάνονται, σβήνουν σαν τα αστέρια, φεύγουν σαν τα καλοκαίρια. Η βροχή του μαστιγώνει τους δρόμους, η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους. Ένα τσιγκανάκι είπε πως ο έρωτας με βρήκε στο δικό σου σώμα αγκαλιά. Και δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ. Σε ποια ματιά τα όνειρα να θάψω. Τι το θέλα να σ' αγαπήσω, πες μου τι το θέλα. Ο αετός δεν θέλει στον αέρα. Ελεύθερος και δυνατός. Ήταν μια αγάπη δυνατή, όμως τη δύσκολη στιγμή την παρατήσαμε χωρίς αιτία και αφορμή. Χωρίς αιτία και αφορμή. Θυμήθηκα τώρα που βλέπαμε το βίντεο κλιπ από τον Αετό ότι κάναμε το γύρισμα με τον Νίκο τον Σούλη, ήταν στο Μεσολόγγι επάνω στο Αλάτι. Το είδα. Ναι. Και αρχίζω και αισθάνομαι, γιατί είναι το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, αρχίζω και αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Έφυγα με βροχοπνευμονία και πάω για το νοσοκομείο στο Ρίο, όπου είναι κλειστό, και φτάνουμε στην Αθήνα και πήγα στο Σωτηρία και είχα υγρό στο πνεύμονα. Με το Μίτσο μου, ναι. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Τι, σου είπα για τη ρούλα και ήταν αλήθεια, τώρα σου πω ψέματα. Είσαι ένας λοιπόν, εσύ. Όχι, ένας και μοναδικός, χωρίς να θέλω να περιευθολογήσω, και πολύ όμορφος, πολύ ψηλός, γαλανομάτης, κατάξανθος και τα λοιπά. Και έχω μείνει και μόνο στην κορυφή μετά από τότε που πέθανε ο Μιχαλάκης του Ισάκ, ο γιος. Ποιος ήταν? Δεν ξέρω. Μάικλ Τζάκσον. Ο Μιχαλάκης του. Ο Μιχαλάκης... Αυτό το παίζετε με τους φίλους σας το παιχνίδι. Ο Μιχαλάκης του Ισάκ, ο γιος. Ο Μάικλ Τζάκσον. Τζάκσον, Ισάκ. Αυτό το παιχνίδι το παίζετε με τους φίλους σας στην ΚΟ, το κατάλαβα, γιατί λένε και κάτι άλλα τέτοια αστεία στην διάφορα αποστολή λέμε. Που κάναμε. Στην αποστολή? Ναι. Στείλατε? Στείλαμε. Την, στην ΚΟ, την Κατερίνα Σουλιώτη, δεν υπάρχει. Αυτή που έλεγες προηγουμένως. Ναι, το καλύτερο κορίτσι. Τη Σιφιλίου. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε την πρώτη εμφάνιση του Νότη στην ιδιωτική τηλεόραση, λοιπόν, και στη Ρούλα Κορομιλά. Και θα πάμε, θα πεταχτούμε και μέχρι την ΚΟ, μετά τις διαφημίσεις. Παρακαλώ. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα. Ελευθερός και δυνατός. Της απονιάς όταν το βρίσκεις σφαίρα, τον αγκαλιάζει ο ουρανός. Thank you.
άντε σβήνουν σαν τα αστέρια. Φεύγουν σαν. Υπέροχο χαμόγελο είσαι. Καλεσμένος σήμερα στις αλήθειες με την Ζήνα, ο Νότης Φακιανάκης. Είναι σαν να λέμε με τον Νότη. Με το Νότη. Τι είμαι εγώ, ουδέτερο. Με τον Νότη. Με τον Νότη. Διαφορετικά, με το Νότη συνεπάγεται ουδέτερον. Με το δέντρο, με το τραπέζι, με το σύννεφο. Με την κυβέρνηση. Με την κυβέρνηση, βέβαια. Δεν μπορείς να λες τη μία με την και μετά για κάτι αντίστοιχο να λες με τι. Ή να λες με τον και για κάτι λοιπόν, αντίστοιχο με το. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω στην πρώτη σου εμφάνιση στην ελληνική τηλεόραση. Όπα, αυτό που σου είπα προηγουμένως, έτσι. Βάζεις όχι. Δάχτυλο τώρα. Δάχτυλο. Την πρώτη μου εμφάνιση είπαμε, στη ρόλα την Κορομιλά. Την πρώτη σου εμφάνιση που έκανε στην τηλεόραση του Αντένα το 1993, πάλι στη Ρούλα Κορομιλά, αλλά με δημοσιογράφο τη Ρούλα Χάμου. Στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Το θυμάσαι. Στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Ε, βέβαια το θυμάμαι. Παίζαμε διάφορα εκεί με την Περλέκια, με αυτά. Να το δούμε και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Κοίτανε και ωραίο. Από το προσωπικό σου αρχείο, λοιπόν, που προβλήθηκε στον Αντένα. Παρακαλώ. Κάτω στη βαρδιά να κάνα, κάτω στη βαρδιά να κάνα. Ποιος πήγαινε βαρακάνα, ποιος, ποιος. Θέλω να ξέρω ποιος. Να πάρω μια ψαρό βαρκά του μωρό μου. Να πάρω μια ψαρό βαρκά. Θα πάω να βγω στη βάρο, θα πάω να βγω στη βάρο. Φολκλόρ τι είναι, οι ρίζες μας. Θετικό, μου αρέσει. Μας αρέσει, είναι καλός το ποιό. Θα πάω να βρω το μαγουγκά, μαζί του να καλάρω. Θα πάω να βγω στην πάρο, μια ψαροπούλα είναι αραγμένη. Καλά, Μιχαλή. Προς τα Κρογιάλη, το ζεμπό περιμένει. Καπέταν Αντρέα ζεμπό, χαίρομαι όταν σε βλέπω. Χαίρομαι όταν σε βλέπω, καπέταν Αντρέα ζεμπό. Ποιο είναι το στοιχείο, το νερό? Το νερό περισσότερο. Νομίζω ότι το νερό είναι το ξεκίνημα της ζωής, γιατί μέσα στην κοιλιά της μάνας μας μεγαλώνουμε 9 μήνες στο νερό. Το φεγγάρι περπατώ, δύο σμαράγι μου, το κρυσταλλένιο τζάμι άνοιξέ μου. Και... Να σε δω γιατί σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, εκεί μείναμε. Τουρκογύφτικο πανηγύρι ήταν αυτό, έτσι. Εν τω μεταξύ... Πολύ καλές στιγμές στις τηλεόρασεις αυτές. Ωραία. Αυθεντικά. Πώς το είπες στο παντελόνι. Ζιβάγκο. Μέχρι το πάνω ήταν περίπου. Τα ψιλοκάβαλα. Και ρωτάνε τη φίλη μα. Σόκερνταν, Λατσό, τη ρωτάνε, τη λένε, τι ο Σφακιανάκης λέει, πολύ καλός τοπιός. Έτσι το κατάλαβε. Ναι, εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πολύ ενημερωμένοι. Μίλαγα με έναν μουσικό μου, ο οποίος έχει καταγωγή τσιγκάνικη. Και κάποια στιγμή στη συνομιλία μας επάνω, με μηνύματα τα λέγαμε, ας πούμε, προχθές το βράδυ, μου έβαλε κάποια τραγούδια να ακούσω για να επιλέξω για τα παιδιά που θα είναι στην φαντασία που θα ξεκινήσουμε. Και του λέω όχι αυτό το δεύτερο τραγούδι και μου λέει γιατί. Ε, του λέω εντάξει αδελφάκι μου να πούμε τώρα είναι πολύ ρε παιδί μου, είναι υπεράνωτο ας πούμε του τραγουδιού αυτό, είναι λίγο παραπάνω, έχει περισσότερη γυφτιά με την καλή έννοια του όρου.
και μου λέει, θυμάμαι, λέει, τον μπαμπά μου που έπαιζε τότε με τον Κόρο, με τον Ζέρβα, με όλους τους μεγάλους οργανοπαίχτες τους παλιούς, οι οποίοι ήταν και αυτοδίδακτοι, και τα πανηγύρια, μου λέει, που γινόντουσαν, οι γάμοι, κράταγαν δύο μερόνυχτα και είχαν αλήθεια και ήταν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, είναι νομάδες, ζουν όπου να είναι, όπως να είναι, την στιγμή, που σημαίνει ότι ό,τι τους κάτσει εκείνη τη στιγμή, αυτό βγάζουν μέσα από την ψυχή τους. Θέλω να πω ότι δεν είναι επιτηδευμένοι. Γι' αυτό τους λένε ο Σφαγιανάκης, λέει, ο καλός τοπιός. Δεν το επεξεργάστηκε καθόλου. Να πει, βλέπω μπροστά μου τώρα έναν τύπο, γι' αυτό ναι με ρωτάνε, αυτός τραγουδάει. Αλλά εγώ λέω, καλός τοπιός, κουτουρού. Εκείνη τη στιγμή έτσι της βγήκε. Αλλά νιώθεις ότι αυτό το γλέντι ήταν ένα αυθεντικό γλέντι. Εκείνη τη στιγμή εκεί. Ναι, ό,τι μας έβγαινε παίζαμε, αφού οι άνθρωποι που παίζανε μαζί μου ήταν. Εγώ πάντως, ας πούμε, τώρα αν το έβλεπα στην τηλεόραση και έπαιζε αυτό, θα έλεγα, αυτό μας λείπει σήμερα από την τηλεόραση, οι αυθεντικές στιγμές. Έχουμε κάνει τη ζωή μας αποστηρωμένη προηγουμένως, μου λένε τα παιδιά, και πάντοτε όποτε πάω για να κάνω έτσι μια κάποια συνέντευξη, την τσάντα να την πάρουμε εκεί, την τσάντα μου να πάρεις εκεί, βρε τη δικιά μου τσάντα πάρεις εκεί. Αφού την έχω μαζί μου, η τσάντα μου είναι, γιατί να μην είναι εδώ. Γιατί θέλουν όλα να είναι, το νερό μου ήταν εκεί, ας πούμε. Να είναι όλα αποστηρωμένα. Να υπάρχει ένας τηλεοπτικός καθοσπρεπισμός. Είναι. Αφού είναι ψεύτικο. Σε ρωτάω. Είναι ψεύτικο. Ψεύτικο τελείως. Αφού θέλω να πιω νερό, ας πούμε, και πρέπει να πάω απέναντι. Να πάρω το ποτήρι μου, πρέπει να είναι δίπλα μου. Να. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτό μας το χάλασε. Σ' αρέσει να υπάρχει σε εισαγωγικά μια αλητεία στην τηλεόραση. Μου αρέσει να υπάρχει τάξη. Αυτό όμως να μην γίνεται αποστηρωμένο, δηλαδή να μην χάνει την ανθρωπιά του η κάθε κίνηση του κάθε ανθρώπου. Mm. Να μην είσαι άτακτος, αλλά συγχρόνως να μην είσαι και, πώς το λένε, υποχόνδριος. Αυτό εκεί, εκείνο εκεί, δεν χρειάζεται. Η καθαρότητα προκύπτει από την ψυχή μας και όχι από όλα. Την εικόνα. Όλα από την ψυχή μας. Αυτό. Όλα είναι παράγωγα της ψυχικής μας, του ψυχικού μας πολιτισμού. Ψυχικός πολιτισμός. Μ' αρέσει ο ορισμός. Γιατί υπάρχει πολιτισμός ο οποίος είναι επιτηδευμένος. Έτσι. Το καθώς πρέπει δηλαδή. Είναι πολιτισμός. Για τον πολιτικό μας πολιτισμό, λένε οι πολιτικάντιδες. Mm-hmm. Δηλαδή η δουλειά αυτών των ανθρώπων, το πήγα τώρα αλλού γιατί αυτό είμαι και εμένα, είναι αυτοί που διαφεντεύουν. Είναι αυτοί που διαφεντεύουν τις ζωές μας. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δημιουργούν τις προϋποθέσεις να ζούμε καλά ή όχι. Που είναι οι υπαλληλοί μας. Και πάνε εκεί, ας πούμε, και η μόνη δουλειά που κάνουν, γιατί αυτό είναι το έργο τους, είναι να παραμιλούν. Δεν ομιλούν. Παραμιλούν. Πάνε δηλαδή πέρα από το όριο, μονίμως. Πάντοτε υπερβαίνουν πριν τα όρια. Πριν την πάρουμε την κουβέντα και την αναπτύξουμε, θέλω και οι τηλεθεατές μας να σε γνωρίσουν μέσα από ένα βίντεο για τη ζωή σου. Και αμέσως μετά θα σε αναπτύξουμε καλά. Παρακαλώ. Ήταν μια αγάπη δυνατή. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω καμένα. Πάρε με, ταξιδέψε με, φίλησέ με, με τις έννοιες αγαπώ. Δύο πράγματα οφείλει να αναγνωρίσει κανείς τον Νότι Σφαγιανάκη. Από τη μία ότι έχει αφήσει τη σφραγίδα του στην ελληνική δισκογραφία και από την άλλη ότι διατυπώνει χωρίς δεύτερη σκέψη τις απόψεις του. Μια μάτια σου μόνο φτάνει, αεροπλάνο να με κάνει. Είναι απόλυτος, ειλικρινής, γνωστός για την έντονη προσωπικότητά του, είναι ο Νότι Σφαγιανάκη. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα. Γεννήθηκε στην Κρήτη στις 2 Νοεμβρίου του 1959, αν και ο ίδιος, όπως έχει πει σε συνέντευξή του, παραλίγο να μην γεννηθεί ποτέ, αφού οι γονείς του είχαν ήδη δύο παιδιά. Έχει μείνει η μάνα μου έγκυος, είναι 2,5 μηνών περίπου. Έχουν αποφασίσει να με ρίξουν εκείνες τις ημέρες, διότι είχαν ήδη δύο παιδιά και δεν μπορούσαν να τα μεγαλώσουν. Και έχουν αποφασίσει να με στείλουν. Δεν θα υπήρχα τώρα αυτή η ομορφιά η θεία, που λέει ο λόγος. Επάρχισε ο παππούς μου και με έβγαλε Παναγιώ. Θα γυρίζει στα δυο σπίτια αργά τη νύχτα. Ζει στο Ηράκλειο μέχρι τα 7 του χρόνια, όπου οι γονείς του χώρισαν και μεταβαίνει με τη μητέρα του στην ΚΟ. Μεγαλώνει με τον παππού και τη γιαγιά στο νησί του Ιπποκράτη, εκτός από μικρά χρονικά διαστήματα που τα πέρασε στη Γερμανία. Μεγαλώνει με τα αδέλφια του Γιώργο και Πολιάνα, ενώ το 2004 ο αγαπημένος του αδελφός Γιώργος φεύγει από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο. Σώμα μου,
σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Σώμα μου, κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Είμαστε φίλοι από τα πολύ παιδικά μας χρόνια, γιατί και οι δυο έχουμε μεγαλώσει στην ΚΟ και έχουμε και μια κοινή καταγωγή, την Κρήτη. Μάλιστα δε, κάθε χρόνο συνηθίζουμε γύρω στις 25 Αυγούστου, πρωτού φύγουμε όλοι από την ΚΟ, κάνουμε και ένα τραπέζι έτσι διασκέδασης, αν το θέλετε, στο σπίτι ενός φίλου, όπου ο Νότης συνηθίζει και κάνει μια καταπληκτική μελιτζάνο σαλάτα. Έχει τις μελιτζάνες τις οποίες τις καπνίζει και κάνει μια και την κάνει επιτόπου, για να είμαστε βέβαιοι ότι την έχει κάνει αυτός. Είναι ένας ντόμπρος άνθρωπος. Ό,τι έχει να σου πει, στο λέει κατάμουτρα, αν το θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτό, στο λέει ευθέως. Και πέραν αυτού, ό,τι λέει το τηρεί και το κρατάει. Το 1984 στην ΚΟ άνοιξε ένα δικό του χώρο με ζωντανή μουσική, όπου εκεί για πρώτη φορά τραγουδά επαγγελματικά και παίζει drums. Σε εκείνο το μαγαζί, μέσω κοινού φίλου, γνωρίζει την Κίλη, τη μελλοντική σύζυγό του. Η Κίλη είναι Αγγλίδα και είχε πάει στην ΚΟ για διακοπές. Ήταν ένα δώρο των γονιών της, καθώς είχε τελειώσει τις σπουδές της ως ξεναγός. Ο ερωτάς της για τον Νότι Σφακιανάκη την κράτησε για πάντα στην Ελλάδα. Είχε στο νησί με την ξένη και αυτά, καμάκι. Τον Αύγουστο του 1985 του γίνεται πρόταση από ένα νυχτερινό κέντρο και έτσι αρχίζει την καριέρα του ως τραγουδιστής. Παίρνει την ευχή της μητέρας του και έρχεται στην Αθήνα. Μεγαλώσαμε παιδιά μαζί και μπορώ να πω ότι είναι φίλος μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα δηλαδή. Μια φιλία δηλαδή που τα περικλεί όλα τα υπόλοιπα. Πιο αθώα χρόνια ο Νότης πάντα ήταν ένα ζουζούνι, γιατί τριγύρναγε, ψαχνόταν, έκανε δουλειές διάφορες. Προσπαθούσε δηλαδή πολύ στη ζωή του, γιατί δεν είχε το περιθώριο, την ευχέρεια να σπουδάσει, να κάνει πράγματα που εμείς είχαμε την τύχη να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί πιστεύω ότι εκείνος, αν είχε και εκείνος την τύχη να σπουδάσει, να κάνει, θα ήταν καλό σε ό,τι και να κάνει, γιατί φαίνεται και τώρα ότι ό,τι κάνει, το κάνει καλά. Τραγουδά σε διάφορα μαγαζιά και το χειμώνα του 1989 τον βρίσκει δίπλα στην πόλη Πάνου και το σταμάτη Κόκοτα. Πρόβλημα δικό μου, για τον άνθρωπό μου, όποιος μου μιλήσει θα το κάνω εχθρό μου. Καλοκαίρι του 1990 ο Νότης Σφακιανάκης συνεργάζεται με την Ελένη Δήμου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τον ανακαλύπτουν άνθρωποι της δισκογραφίας. Συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής, ενώ παράλληλα και στην προσωπική του ζωή κάνει το μεγάλο βήμα και παντρεύεται στην Αγγλία τη γυναίκα της ζωής του Κίλη. Μαζί αποκτούν δίδυμα, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη. Η προσωπική του ζωή μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ φωτογραφίες της συζύγου του βλέπουμε σπάνια στα μέσα ενημέρωσης, αφού κρατά χαμηλούς τόνους και τον στηρίζει σε κάθε του νέα προσπάθεια. Σιγανές, ψυχάλες, και μεγάλα, πλούσια ζωή. Γεννήθηκα πλούσιος. Πώς το εννοείς εσύ? Με όλη τη σημασία της λέξεως. Γεννήθηκα σε έναν ευλογημένο τόπο, όπου εξαίματος ο πλούτος ήταν απεριόριστος, αρκεί να έχεις την διάθεση να αντλήσεις μέσα από τις μνήμες όλα αυτά τα οποία θα μπορέσουν να σε κάνουν να είσαι πραγματικά πλούσιος, κατά πρώτον συναισθηματικά και κατά δεύτερο πνευματικά. Και η ζωή τα έφερε έτσι τα πράγματα, που μέσα από μία έτσι διαδρομή και διαδικασίες δύσκολες μεν, πήγαιναν όλα μια χαρά. Δηλαδή ακόμα και την στιγμή που γνώρισα την γυναίκα μου το 84 για παράδειγμα, εγώ εργαζόμουν εκείνο το φθηνό προχειμώνα, ενώ ήμουνα όλο το καλοκαίρι disc jockey και έπαιζα και χόρευε ένα κάρο κόσμος, ας πούμε. Ήμουνα το... Δούλευα στον Κασάμπαλη. Αυτό είναι μεταγενέστερο. Ενώ έπαιζα μουσική, ας πούμε, και ήμουν το πρόσωπο, ως DJ, ας πούμε, αυτόν προσέξει τέλος πάντων, εγώ μετά από εκεί που τέλειωνε το καλοκαίρι, έριχνα μπετά με το καρότσι, ας πούμε, για 2.000 δραχμές. Ζόρικα πράγματα. Και η γυναίκα μου έμεινε στρατιώτης δίπλα φρουρός σε όλα αυτά που κάναμε. Και επίσης το 90, αμέσως μετά έκανα τον δίσκο, αλλά πριν γίνει όλο αυτό το πράγμα, εμείς ζούσαμε σε ένα ημιυπόγειο και είχαμε πάλι συμπτωματικά 2.000 από αυτά που είχαμε μαζέψει, 2.000 την ημέρα για να περάσουμε εφόλης της ύλης. Να φάμε, να διασκεδάσουμε,
να πληρώσουμε τα έξοδα, τα πάγια κτλ. Αλλά όλα καλά. Τη γυναίκα σου, ποιο ήταν το κριτήριο που τη διάλεξες? Τι σου έκανε δηλαδή αυτό που λέμε με την πρώτη ματιά? Την είδα πρώτη φορά να χορεύει ενώ έπαιζα μουσική και νόμιζα ότι ήταν, χόρευε με την κοπέλα ενός φίλου μας, της οποίας αργότερα, πρόσφατα δηλαδή, η Κίλη ήταν η κουμπάρα στον γάμο που έκανε η Ρενέ. Και νόμιζα ότι ήταν η αδελφή της. Είχα ακούσει ότι είχε μια πολύ ωραία αδελφή, ας πούμε. Και χορεύανε και κάποια στιγμή είναι το φιλαράκι μου ο Τάμπης. Του λέω, ρε Κοντέ, ποια είναι αυτή η μια αδελφή της Καρολίνας? Μου λέει, αμάθω. Πριν ακόμα το καταλάβω, είχε πάει, την είχε φέρει εκεί που έπαιζα μουσική και πάω από την πίσω πλευρά της κονσόλας, ας πούμε, και έρχεται η κοπελίτσα και μιλάμε. Και αφού λέμε κάνα δύο κουβέντες, μου λέει, της λέω, τι κάνεις εδώ? Μου λέει, είμαι ξαναγός. Εσύ, μου λέει, τι κάνεις? Λέω, καλά δεν με είδε ότι παίζω μουσική? Λέω, γυρνάω στα κέντρα τα βράδια και πουλάω ξηρούς καρπούς. Τι να της πω? Δουλειές του ποδαριού, ας πούμε. Μετά το κάναμε μας δύο γελάκα με το προσπάτω. Έτσι και γνωριστήκαμε. Αυτό που πρωτοείδα ήταν έναν άνθρωπο αυθόρμητο, ο οποίος έχει καλοσύνη. Το βλέπεις αυτό στο βλέμμα του άλλου. Και αυτό με συνεπήρε στην εξωτερική εμφάνιση, γιατί το πρώτο καλά, πράγμα, πολύ ωραία γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε σε έναν άνθρωπο είναι αν μας αρέσει αισθητικά, έτσι δεν είναι? Και από εκεί και έπειτα ψάχνουμε βαθύτερα το βλέμμα του, τον τρόπο του, τη συμπεριφορά του. Η Κίλη διεκδικεί κομμάτια στη ζωή όπως εσύ, γιατί το συζητούσαμε όταν είχα έρθει στο καμαρίνι και σε ρώτησα το εξής. Ας πούμε, εσύ μπαίνεις μέσα και λες, εγώ δεν θα δώσω τις βαλίτσες μου να περάσω από το αεροδρόμιο, να μου τα ανοίξουν όλα, να μου βγάλουν τα παπούτσια, όλα αυτά. Η Κίλη είναι το ίδιο σαν και σένα ή λέει, ενώ ότι πάμε να προχωρήσουμε? Τώρα είναι. Το 1987 που πρωτοσυνέβη το γεγονός, δεν ήταν. Ήταν Αγγλίδα ακόμη. Θεωρούσε ότι ό,τι της πει η αρχή της χώρας της, ας πούμε, πρέπει να το τηρήσει. Εγώ ήμουν ατίθασος, ανέκαθεν, από μικρό παιδί ατίθασος γενικότερα. Και όταν πρώτη φορά, όταν το λέω την στενοχωρεί, αλλά ξέρω ότι το λέω με αγάπη και επίσης έχει δει τώρα τις συνέπειες και μου με έχει δικαιώσει. Ο χρόνος με έχει δικαιώσει, ας πούμε, και το αντιλαμβάνεται, αλλά τη στενοχωρεί που το λέω αυτό. Είμαστε στο αεροδρόμιο της Αγγλίας, στο Heathrow ή στο Gatwick, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Πρώτη φορά που πήγα στην Αγγλία το 87. Και όπως περνάει όλος ο κόσμος και τα λοιπά, ξεχωρίζουν εμένα και μου λένε, άνοιξε τις βαλίτσες σας. Αισθάνομαι ότι κάνουν διάκριση με τη μία, ας πούμε, αφού με παίρνουν μέσα από το τόσο κόσμο, τέλος πάντων, να ανοίξω τις βαλίτσες που μου περάσανε μέσα από τα μηχανήματα, λέω. Ανοίξτε, κύριε, τις βαλίτσες. Ωραία, την ανοίγω. Βγάλτε τα πράγματά σας. Δεν θέλω να βγάλω τα πράγματά μου. Αν θέλετε να τα βγάλετε, βγάλτε τα, ξαναβάλτε τα όπως είναι. Εγώ έχω κοπιάσει για να τα βάλω τα πράγματά μου έτσι. Είδατε τίποτα? Ψάξτε τις βαλίτσες, αλλά ξαναβάλτε τα μέσα. Και αρχίζει μια ανακατοσούρα, ας πούμε, εκεί πέρα, όπου αυτή είναι πάρα πολύ αυστηρή. Και εκεί από δίπλα τώρα μου λέει, notice. Μαλώνω με τους ελεγκτές και φωνάζουν την αστυνομία. Γιατί αρχίζουν και τους λέω για τη βασίλισσά τους, για τη λίρα, για τη λίρα που ξοδέψανε για να αγοράσουν μηχανήματα και μετά περνάνε από έλεγχο και αυτά. Εμένα όμως ο προσανατολισμός μου ήταν στο τι έρχεται. Αφού έτσι γίνεται σήμερα, φαντάσου σε 20 χρόνια τι θα γίνει. Και έρχεται η αστυνομία και τους εξηγώ ότι ήθελαν να κάνουν αυτό και εγώ τους είπα, διότι είναι δικαίωμά μου, να τα βγάλουν και να τα ξαναβάλουν. Εγώ δεν ήθελα να τα βγάλω. Οι αστυνομικοί αντιλήφθησαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Είχα δίκιο. Όταν έχεις δίκιο το διεκδικείς, στο τέλος το κερδίζεις. Την έπεισε στα χρόνια την Κίλη να αντιδράσει και σένα? Η Κίλη λοιπόν τώρα αντιδράει ίσως και περισσότερο από μένα. Ναι. Όταν πάμε να περάσουμε από έλεγχο, εκνευρίζεται αφάνταστα που φτάσαμε στο σημείο πια του φασισμού να υπάρχουν ιδιώτες στα αεροδρόμια και οπουδήποτε και να σε ψάχνουνε. Και εγώ όταν πηγαίνω στο αεροδρόμιο για παράδειγμα, βάζω πράγματα, ρούχα δηλαδή, τα οποία δεν έχουν μέταλλα επάνω. Αν κάποια στιγμή ξεχάσω κάτι, ας πούμε, βγάλω το ρολόι μου και το βάζω στην τσέπη αντί να το βάλω για να περάσει στην κορδέλα. Χτυπάω, γυρνάω πίσω, το βγάζω και όταν ξαναπερνάω πάει να με ψάξει. Παιδάκι μου, χτύπησε? Χτύπησε προηγουμένως. Τώρα χτύπησε? Το βγάλα το μέταλλο. Δεν σου επιτρέπω να με ακουμπήσεις ιδιώτη. Επιτρέπω μόνον στον υπάλληλό μου, μας, τον αστυνομικό. Παίρνοντας πίσω τη ζωή σου, θα μπορούσες να πεις στην Κίλη, τη γυναίκα σου, δημόσια κάτι για πρώτη φορά? Ότι της ζητώ συγγνώμη για ό,τι λάθη έχω κάνει. Διαφημίσεις. Ήταν μια αγάπη δυνατή,
στη δύσκολη στιγμή την παρατήσαμε χωρίς αιτία κι αφορμή. Πέσαμε πάνω σαν τρελή και τη διαλύσαμε. Καλεσμένος σήμερα ο Νότης Φακιανάκης και είχαμε μείνει πριν τις διαφημίσεις το συγγνώμη που ζήτησε στη γυναίκα σου. Και θέλω να σε ρωτήσω, ζητάς συχνά συγγνώμη? Αρκετά συχνά, δηλαδή τρεις φορές στη ζωή μου έχω ζητήσει. Ζητώ συγγνώμη όποτε αντιλαμβάνομαι ότι έχω κάνει λάθος. Ζητάς πραγματικά συγγνώμη? Πραγματικότατα. Ζητώ συγγνώμη. Πώς γίνεται να ζητάς συγγνώμη, παραμύθι? Ή το εκφράζεις με τη στάση σου, αυτό ήθελα να σου πω. Και τα δύο. Γιατί νομίζω ότι παίζει ρόλο και ο λόγος. Σ' αρέσει να νιώθεις ότι σ' αγαπώ, Ζήνα, σ' αγαπώ. Λοιπόν, σ' αρέσει να νιώθεις ότι σ' αγαπώ. Αν δεν σου το πω όμως, όλο κάποια αμφιβολία θα έχεις. Καλό είναι να τα ακούμε κιόλας, ε? Όταν ο άλλος μας αγαπά, να μας το πει κάποια στιγμή. Να σε κοιτάζει στα μάτια ο σύντροφος και να σου λέει σ' αγαπάω. Είσαι εύκολος άνθρωπος στη συμβίωση? Όχι. Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος γενικά. Δεν είμαι εύκολος πελάτης γενικά. Είμαι δύσκολος πολίτης. Πληρώνεις το ταμείο? Και με το παραπάνω. Μου χρωστάνε, δεν χρωστάω. Έχω πληρώσει πολλά περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Δεν εννοώ στο ταμείο, σε το ταμείο της ζωής. Σε όλα. Έχω πληρώσει πολλά περισσότερα από ό,τι μου αναλογούν. Διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος, εγώ τώρα δεν ήταν ωραίο, είμαι ένας άνθρωπος τέλος πάντων, ο οποίος έχει το γνώθι σε αυτόν. Και γι' αυτόν τον λόγο με στείνω στον τοίχο συνέχεια. Είσαι καλός πατέρας? Όχι. Όχι, δεν είμαι. Γιατί? Γιατί δεν έμαθα να είμαι πατέρας. Γιατί δεν έζησα με τον πατέρα μου. Και είναι αλήθεια αυτό. Όταν δεν έχεις βιώσει πράγματα, δεν τα γνωρίζεις. Τι αλήθεια και δεν ξέρεις πώς τώρα να τα κάνεις. Δεν λέω ψέματα. Λέω ψέματα μόνο όταν χρειαστεί για, σε εισαγωγικά, ασήμαντους λόγους για να μην στενοχωρήσω έναν άνθρωπο. Μόνο τότε λέω ψέματα. Δεν έμαθες να είσαι καλός πατέρας, λοιπόν? Ναι. Το προσπαθείς στη διάρκεια της ζωής σου? Ναι. Δεν τα καταφέρνω και τόσο καλά. Λατρεύω τα παιδιά μου, τα αγαπώ όσο τίποτα, έτσι. Αγαπώ τα παιδιά μου όσο την πατρίδα μου. Αγαπώ την οικογένειά μου όσο και την πατρίδα μου. Τόση αγάπη. Αγαπώ τα παιδιά μου όσο την πατρίδα μου. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι μου λες. Αλλά δεν είμαι καλός πατέρας. Θα έπρεπε να έχω κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Φυσικά έχω και το μειονέκτημα του ότι λόγω του προβλήματος ύπνου που έχω, δηλαδή κοιμάμαι πολύ λίγο, πάρα πολύ δύσκολα. Είναι ένα θέμα τέλος πάντων το οποίο με τυρανάει και μου καταστρέφει και την ζωή, διότι δεν μπορώ να κάνω πράγματα που θα ήθελα και θα μπορούσα να τα κάνω. Τι θα ήθελες να έκανες επιπλέον για τα παιδιά σου που δεν θα ήθελα να τα ζήσω εφόλης της ύλης. Δηλαδή να με αισθανθούν ότι είμαστε ένα. Να αισθανθούν δηλαδή ότι είναι κομμάτι μου. Ότι το μισό τους είμαι εγώ. Να το νιώσουν αυτό. Νιώθεις ότι δεν το έχουν νιώσει? Όχι, δεν το έχουν νιώσει. Το έχεις συζητήσει μαζί τους? Δεν το συζητάω, αλλά το ξέρουμε και εγώ και εκείνα. Δεν είμαστε ανειλικρινείς. Με τα... Όταν είσαι άνθρωπος ο οποίος λέει αλήθεια, ας πούμε, ο άλλος σε αντιλαμβάνεται, ξέρει τι συμβαίνει. Όταν όμως αγκαλιάζω τα παιδιά μου, νιώθουν ότι η αγάπη είναι πηγαία, είναι αληθινή και όλο αυτό το συναίσθημα που τώρα εγώ περιγράφω, ας πούμε, το αντιλαμβάνονται εκείνη τη στιγμή. Βγάζεις τρυφερότητα στα παιδιά σου? Μόνο και πάντα. Παίρνεις από τα παιδιά σου? Δίνω στα παιδιά μου. Δεν παίρνεις? Τα παιδιά δεν είναι για να τους παίρνεις, είναι για να τους δίνεις. Στα παιδιά όταν μας δίνεις, περιμένεις για να πάρεις γενικότερα στη ζωή σου? Όταν αγαπάς, δεν περιμένεις απολύτως τίποτα. Δεν είναι ανταποδοτική η αγάπη. Καλό είναι να ανταποδίδει ο άλλος, όμως εσύ δεν πρέπει να περιμένεις
να ανταποδοθεί η αγάπη που δίνεις. Γιατί τότε γίνεται αλυσβερίσι, γίνεται εμπόριο. Δούνε και λαβίν. Και το συνέστημα δεν είναι εμπόριο. Δηλαδή πως, αν δεν αισθάνεσαι εσύ, πάω να αισθάνομαι κι εγώ. Τι είναι, κουμπάκια και πατάμε. Εγώ σ' αγαπώ, ας πούμε, εσύ δεν με αγαπάς τόσο ή δεν είσαι ερωτευμένη. Αλλά εγώ σ' αγαπώ, είμαι ερωτευμένος. Θα πατήσω κουμπάκια, ας πούμε, να σταματήσω να είμαι ερωτευμένος μαζί σου γιατί εσύ δεν είσαι ερωτευμένη. Δεν είναι σωστό. Ήθελα να πω κάτι προηγουμένως. Τι θέλεις. Ακούσαμε ένα τραγούδι τον καλλιτέχνη και τον ακούσαμε κανένα δύο φορές τον καλλιτέχνη. Αυτό το τραγούδι είναι εξαιρετικό από μόνο του και βάσει αυτού του τραγουδιού έχω αλλάξει τον στίχο, διότι όταν τραγούδαγα πριν από μερικά χρόνια στην Ιερά Θέα, απέναντι από την Ιερά Οδό, η πλάτη όλη ήταν διάφανη και μπορούσαμε να βλέπουμε τον Παρθενώνα, την ώρα δηλαδή που παίζαμε. Ο κόσμος έβλεπε τον Παρθενώνα από πίσω και γυρνάω ένα βράδυ και έλεγα με φόντο το μνημείο και μετά συνέχιζα τον καλλιτέχνη. Γυρνάω και βλέπω ότι δεν υπάρχει μνημείο και νομίζω ότι δεν έχουν ανοίξει τα παραπετάσματα. Και λέω, παιδιά, ανοίχτε. Λέει, ανοιχτά είναι. Και πετάει και το Σάκης ο φίλος μου. Αδελφέ, Σάκη, σου έχω στείλει χρόνια καλά για τα γενέθλιά σου και δεν μου απάντησες. Δεν ξέρω αν έλαβες το μήνυμα, γιατί τα κολοτηλέφωνα δημιουργούν προβλήματα. Ειδικά αυτά που παρακολουθούνται. Γι' αυτό το λέω. Και κάποια στιγμή μου λέει ο Σάκης, φίλε, γιατί είμαστε από παιδιά, φίλοι. Από τις 2 η ώρα μου λέει το σβήνουνε. 2 η ώρα τη νύχτα. Σβήνανε τον Παρθενώνα. Και έγραψα ένα τραγούδι βάσει του καλλιτέχνη που λέει με φόντο το μνημείο που σβήνουνε στις 2 γιατί χαλάει την πιάτσα η τέχνη των Θεών. Κλείνουν τον διακόπτη, μα τους θυμίζω ότι μόλις ανάβει ο ήλιος, λάμπει ο Παρθενών. Γνώση αλήθεια μπορεί να μας πάει πάλι εκεί που είχαν φτάσει εκείνοι. Μας χαρίσανε φως και όταν σβήνει ο ναός, έχουμε όλη ευθύνη. Εμείς ευθυνόμεθα που είμαστε εδώ, παιδιά. Όχι αυτοί, 300 όποιοι όσοι. Εσύ, Νότι μου, τα λες. Δεν έχεις παρεξηγηθεί αρκετές φορές. Αρκετές φορές. Έχω παρεξηγηθεί. Όμως, όταν υπάρχει συνέπεια και συνέχεια, κάποια στιγμή οι συνάνθρωποι σου αντιλαμβάνονται ότι αυτό που λες είναι με ανιδιοτέλεια. Δεν έχω συμφέρον εγώ να συμπεριφέρομαι όπως συμπεριφέρομαι. Η ψυχή μου το ορίζει. Γιατί? Γιατί τα αίματά μου, η μίξη δηλαδή της μινωικής και της ιωνικής καταγωγής μου, με καθορίζουν να είμαι έτσι. Δηλαδή με διατάσσουν να συμπεριφέρομαι με αυτόν τον τρόπο. Έχω ευθύνη. Έχουμε όλοι ευθύνη. Το ότι βρισκόμαστε εδώ, έχουμε μόνον εμείς ευθύνη. Και όλοι εσείς, οι οποίοι δημιουργείτε προϋποθέσεις καταστροφής, κάποια στιγμή θα περάσετε από τον πάγκο. Και ο πάγκος είναι η δικαιοσύνη. Και για να υπάρξει δημοκρατία, επιβάλλεται να υπάρχει δικαιοσύνη πάνω απ' όλα. Νότι, είσαι δικαιός. Απόλυτα. Σε ενοχλεί ο συνάδελφός σου, ο διπλανός σου, κάποιος που φέρεται άδικα? Από μικρό παιδί θυμάμαι να μαλώνω με ανθρώπους που δεν με έχουν πειράξει, αλλά πείραζαν κάποιον άλλον. Αυτή την αίσθηση έχω για σένα χρόνια τώρα. Έτσι είναι. Και αυτό που λέω τώρα με πλήρη ανιδιοτέλεια, αναφέρομαι στους υπαλλήλους μας, διότι αυτοί αμείβονται από μένα, πληρώνουν. Παίρνουν λεφτά από μένα. Κατάλαβες. Είμαι εργοδότης τους. Τους πληρώνω. Κάνουν κακή δουλειά. Και ο πολύς ο κόσμος, ας πούμε, φασιστικά, γιατί οι πολλοί κερδίζουν, δεν διώχνει αυτούς οι οποίοι με καταδυναστεύουν και εμένα. Δεν το δέχομαι. Κάτω από τον Παρθενώνα να ζω. Με αυτόν τον τρόπο απαγορεύεται. Απαγορεύεται τιμωρία. Επιβάλλεται να επιβληθεί τιμωρία. Όσοι έχουν κάνει το οτιδήποτε εις βάρος αυτού του λαού και αυτής της πατρίδος, πρέπει να πληρώσουν, να τιμωρηθούν. Όπως και αν λέγονται, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Νότι, θέλω να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα και θέλω να σε ρωτήσω και για το τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία. Δεν ήταν τρομοκρατικό χτύπημα. Θα μου τα πεις. Αντίπεινα ήταν. Θα μου τα πεις. Αλλά θέλω σε αυτό το σημείο, γιατί σου είπα πριν αν ήσουν πάντα δίκαιος, να δούμε τι λένε κάποιοι φίλοι σου για σένα. Τους συναντήσαμε εδώ στην Αθήνα. Είναι φίλοι σου χρόνια. Εγώ όταν ήρθα στη Φαντασία, το Μέτρ τον είδα, που ήταν πριν πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο Κατσάμπαλης. Αυτός είναι ο Κατσάμπαλης. Ήταν ο ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου, στο οποίο εγώ τραγουδούσα. Θα γνωρίσουμε και τον Λοΐζο Πολυδόρου. Ο Λοΐζος ήταν από το 1974 στο νησί, γιατί ήταν στρατιώτης εκεί.
και είναι καλλιτέχνης, ήταν ζωγράφος, είναι και μουσικός, ήταν μουσικός, είναι επιχειρηματίας, μου έχει χτίσει το σπίτι, ο Λοΐζος με έβγαλε από τα δύσκολα το 1989, όταν μου έκανε πρόταση και πήγα στο Ανέτα να τραγουδήσω την Πολυπάνω. Θα τον ακούσουμε τι λέει, αλλά και τον Παναγιώτη Γιαννούλη. Τον είδα εκεί στην ορχήστρα όταν... Είμαι βέβαιος, γιατί το έμαθα, να πούμε ότι πήρε τον κόσμο από εκεί που γράψαν όλοι οι άλλοι και τον πήγε αλλού για να έχει άλλο φωτισμό, για να βγει κουκλί. Είχε άλλα πλάνα, θα το δεις. Εννοείται. Παρακαλώ να τους δούμε. Καλλιτέχνη θα πει, μοναξιάς φυλακή και της πίκρας κανάνη. Το 77 στην ΚΟ ξεκινήσαν όλα. Εγώ έφεδρος αξιωματικός στην ΚΟ. Ο Νότης από τους τύπους τους μποέμ, αρσενικό όπως τα λέγαμε σήμερα, εγωίσταρος, πάντα με το κεφάλι ψηλά, με το κόλλα η βόλτα στην παραλία. Εγώ καλλιτέχνησον, ήρθαμε σε επαφή σε ένα υπόγειο, τον Απόλλωνα, δοξασμένο κλαμπ για τους καιρούς εκείνους. Εγώ τις τοιχογραφίες, ο Νότης έπαιζε μουσική, γνωριστήκαμε, πράγματι περάσαμε πολλά ωραία χρόνια. Θυμάμαι καθόμασταν στην παραλία, παίρναμε τα κουτάκια της μπύρας και αρχίζαμε και παίζαμε διάφορους ρυθμούς. Και παίζαμε τα κουτάκια της μπύρας στη θάλασσα, το θυμάται μέχρι και σήμερα. Παρόλες τις αντιδράσεις, παρόλο του ότι όλοι είχαν αντίθετη άποψη, ο Νότης επικράτησε, έχει το δικό του, το προσωπικό στυλ, παραμένει ένας ρόκαλη τάμπουρας, καλός οικογενειάρχης, καλός πιστός φίλος και πάνω απ' όλα αρσενικός, ειλικρινής. Η βροχή που μαστιγώνει τους δρόμους, η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους. Ξεκινήσαμε κάποτε μαζί στην ΚΟ, μια παρέουλα. Κάποια στιγμή ο Νότης, ένα πρωινό, μου λέει: Γιώργο, σκέφτομαι να πάω στην Αθήνα να δοκιμάσω την τύχη μου. Του λέω: Νότη μου, κάντο να είσαι δικαιολογημένος ότι προσπάθησες. Πέτυχα, πέτυχα, θα πεις. Πραγματικά πάλεψε. Η αρχή του ήταν να πάω να πάρουν μια καρσονιέρα υπόγεια στην Καλυθέα που έμεινα με την γυναίκα του και να αρχίσει να παλεύει. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό, σώμα μου κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Πέρασα τα λεπορία ύστερα από μια ζημιά που μου έκανα στο μαγαζί, μου το κάψαν, τα παράτησα, έφυγα και στα Αθήνα. Και δούλευα κάπου αλλού και όταν έμαθε ο Νότης μου λέει: Γιώργο, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου? Εντάξει, φιλαράκια είμαστε, θα δουλεύω μαζί. Και από τότε είμαστε μαζί. Ο Νότης είναι, δεν είναι αφεντικό καταρχάς, είναι φίλος και είναι δίκαιος άνθρωπος. Άσε τι λένε ο καθένας. Πρέπει να μιλήσει κάποιος με αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Νότης για να καταλάβει τι ρόλο παίζει. Θυμάμαι τότε το 95 χειμώνα στο Γκάζι, ένα μαγαζί που ήταν πολύ μικρό. Βάζαμε 2.000 κόσμο. Μέχρι έξω είχαμε βάζαμε οθόνες με το ποτήρι στο χέρι για να μπορέσει να, έστω να τον ακούσει. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Και δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ. Σε ποια ματιά τα όνειρα να θάψω. Είναι 6 το απόγευμα με 7, καλοκαίρι, και βλέπω απέναντί μου ένα τύπο με μουστάκι, άφρο μαλλί, βερμούδα, ένα σκύλο τέτοιων διαστάσεων, τώρα δεν θυμάμαι, και μία ψηλόλιγνη κοπέλα που είναι η σημερινή γυναίκα του, η Κίλη, Βρετανίδα. Παίζω, τον βλέπω, τον ψυχογραφώ για κάποια δευτερόλεπτα, ανεβαίνει ο Νότης, παίρνει το μικρόφωνο για να κάνει το πρώτο τραγούδι. Επειδή ήμουνα αρκετά χρόνια με το Στράτο το μεγάλο, τον πυλώνα της ελληνικής λαϊκής μουσικής, λέω: Νότι, θα σου πω κάτι, είναι λίγο επίφοβο, το λέω την πρώτη μέρα, έχεις κάτι που για μένα έχεις το πάτημα του Στράτου Διονυσίου. Ήταν στην πίστα σαν να είναι ο νέος άρχοντας.
πέθαινε στον αέρα. Έβλεπα τώρα τους φίλους μου που μιλάγανε, που μιλούσαν, και έβλεπα και τους φίλους μου σε φωτογραφίες οι οποίοι έχουν φύγει. Τον Αποστόλη, τον Λάλο, τον Γεωργάκη. Πόσο στενόχωρο είναι. Και όλοι φύγανε σε πολύ νεαρή ηλικία, τον αδελφό μου φυσικά. Θα σε γυρίσω σε αυτά. Θέλεις να ταξιδέψουμε παρέα μέχρι την ΚΟ? Βέβαια, ναι. Να συνεχίσουμε με φίλους εκεί, γιατί θα δούμε το μαγαζί που δούλεψες. Για να δούμε, το έχετε πετύχει, γιατί... Οι φίλοι σου μας το έδειξαν. Ξέρεις, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουμε καλή μνήμη. Θυμόμαστε τα πράγματα περίπου. Θα δω τώρα και θα σου εξηγήσω. Ωραία. Τι εννοώ. Ταξιδεύουμε στην ΚΟ, παρέα με την Κατερίνα Σουλιώτη. Παρακαλώ. Τι το θέλα να σ' αγαπήσω. Πες μου τι το θέλα. Ταξιδέψαμε στην ΚΟ, την ιδιαίτερη πατρίδα του Νότης Φακιανάκη. Εκεί η Κατερίνα Σουλιώτη συνάντησε φίλους του από τα παλιά, ανθρώπους που μεγάλωσαν μαζί και που έχουν κάτι να θυμηθούν από τον δικό τους Νότη. Ήταν μια αγάπη δυνατή. Βρισκόμαστε στο τρίτο δημοτικό σχολείο της ΚΟ. Εδώ πήγαινε στο δημοτικό ο Νότης Φακιανάκης. Δεν ήταν καλός μαθητής και όπως λένε, του άρεσε περισσότερο να διαβάζει στο σπίτι παρά στο σχολείο. Είμαι ο διευθυντής του τρίτου δημοτικού σχολείου. Ένα σχολείο παραδοσιακό, ηρωικό, από το οποίο έχει περάσει και ο Νότης Φακιανάκης. Είναι χαρά μας που πέρασε από αυτό το σχολείο. Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα. Κι όλα είναι ακατάλληλα για να σμίξουμε πανί. Εσύ, έτσι όπως σε βλέπω, είσαι ο Σφακιανάκης στο πιο ψηλό και πιο αδύνατο. Κοίταξε, με τον αδερφό μου μοιάζει ο κουμπάρος μου. Δεν μοιάζει με εμένα. Έχουμε πολλά παρατσούκλια. Μου λες, ας πούμε. Η μαδέρα, το μαδεράκι. Γιατί ο πατέρας μου ήταν η μαδέρα και εγώ έχω κι άλλα τα οποία δεν πρέπει να βγουν στο φακό. Η κουμπαριά από πού είναι με τον Νότη? Η κουμπαριά είναι φιλαράκια ο Πέτρος με τον Νότη πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και όταν έμεινα έγκυο στα διδυμάκια μου, δεν ξέρω πώς είχε γίνει τότε, λέει εγώ λέει θα βαφτίσω λέει το γιο. Κι αν δεν θυμάσαι, δεν πειράζει. Πέτρο, βρισκόμαστε στην ίδια πόρτα που ήσουν πορτιέρης. Ναι, πραγματι, ήμουνα ο πορτιέρης του μαγαζιού όταν ξεκίνησε ο Νότης στο μπουζουξίδικο των Απόλλων 2. Ωραία, μας περιγράφεις λίγο τι βλέπουμε εδώ. Τι βλέπουμε εδώ, ήταν κλειστά, δεν ήταν είσοδος εδώ, η είσοδος ήταν από εκεί, η πίστα είναι εκεί, γύρω-γύρω ήταν χτισμένο με μπουκάλια, ήταν πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Κι αν σε πειράζει, ξέχασε το. Εδώ είμαστε στο Ακουάριο, στο Χειμερινό. Ένα από τα λίγα που μείνουν, γιατί όλα τα άλλα έχουν γκρεμιστεί. Θα σας πάω μετά, δείτε και το καλοκαιρινό Ακουάριο. Εδώ τραγουδούσαμε. Επιχειρηματίας είναι ο τώρα ΜΕΤ, ο Γιώργος Κασάμπαλης, ο οποίος μας είχε αφήσει απλήρωτο για 20 χρόνια. Δεν παίρναμε λεφτά. Και αν μας έδινε μετά, μας τα ζήταγε δανεικά. Ο Νότης ήταν υπάλληλος του Κασάμπαλη, ναι. Και ο Κασάμπαλης τώρα είναι υπάλληλος του Νότη. Έτσι ακριβώς. Καβάλισε στη μουσική και πέρασε στη θάλασσα. Ήταν η καλύτερη δίσκο στην ΚΟ. Εδώ δούλευε σαν DJ. Εδώ γνώρισε τη γυναίκα του. Πώς τη γνώρισε τη γυναίκα του? Είχε τις αμπελάτες και λαμπάδια σε αυτό που την είδε. Ήταν και ψηλή κοπέλα. Ναι. Και τελείωσε εκεί. Μια ματιά. Μια ματιά σου μόνο φτάνει. Θα σε περνάνε για τρελή. Που θες να πας στο Αϊβαλί. Συναντήσαμε τους φίλους του Νότη Φακιανάκη εδώ στο λιμάνι του νησιού. Μας μίλησαν για τις άγνωστες πλευρές της ζωής του από τα παιδικά του χρόνια μέχρι και σήμερα. Αυτή η φωτογραφία είναι συμβολικά, είναι του 1966. Εδώ ο Φακιανάκης είναι 7 χρονών και ήταν η χρονιά που ήρθαν από την Κρήτη στην ΚΟ. Και τι θες να μας πεις? Ναι, αν θέλει να το μοιάσει, ναι, το τραγούδι, αλλά δεν μπορεί. Ναι, τι. Το σώμα μου.
Το σώμα μου, αυτό το γράψε, το σώμα. Ρε, έκανε στο μουτό, ρε. Θα μας τρελάνετε, ρε φίλε. Αυτά κάνετε με τον Νότι. Ναι, και πάρα πολλά. Μιλώντας με μηνύματα, ποιος θα πει την καλύτερη ατάκα, γιατί είναι κατακαδόρος, θέλω να του πω ένα δικό μου. Πώς λέγεται ο τραγουδιστής που δεν έχει ωραία χρειά. Πώς λέγεται. Θα το έβρισκε αν ήταν εδώ. Θα το πω τώρα κατευθείαν. Αχρίαστος. Σώμα μου απόψε επαναστάτησε. Εγώ ξέρω ότι είσαι γυναικάς. Γι' αυτό και δεν έχεις παντρευτεί ποτέ. Πιστεύω ότι είμαστε κυνηγοί όλοι οι άντρες. Όλοι οι άντρες. Και ο Νότης πριν παντρευτεί ήταν κυνηγός. Κυνηγός Ελλάδα βρήκε όμως το τέλειο. Τα πειράγματα και τα αστεία δεν σταματούν. Οι φίλοι του Νότη μας λένε και ένα τραγούδι. Σενίν, σενίν, μπεν, σενίν. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Σώμα μου. Τα καμάκια της Κο. Όχι, όχι, όχι. Αλήτες είναι αυτοί. Αλήτες, δεν είναι. Όχι τα καμάκια. Είναι άνθρωποι με τους οποίους συμβιώνω, μεγαλώνω. Κάθε καλοκαίρι είμαστε παρέα. Ο Βασίλης, για παράδειγμα, φέτος έφυγε από εκεί που ήμασταν, από την παραλία του Χουκουμπάρου μου, του Πέτρου, και πήγε αλλού και ήταν μεγάλη απώλεια. Αυτός που έκανε τον Μουγκό, ο οποίος χοροϊδεύει όλο τον κόσμο, πειράζει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έρχονταν ο κόσμος, καθόμουν εγώ κάτω, αν με αναγνώριζαν, και από την καντίνα, είχε την καντίνα, τους έλεγε το Σφακιανάκι ψάχνετε. Λέγανε ο Νότης είναι εκεί πέρα. Λέει όχι, όχι, είναι ο ξάδελφος του Χρήστος. Ναι. Ο δίδυμος ξάδελφός του, ο Χρήστος. Και ερχόντουσαν ορισμένοι με τον τρόπο που το έλεγε, τους έπειθε και ερχόντουσαν με αμφιβολία. Είμαι, δεν είμαι. Μα η καημένη, η Κατερίνα έρχεται και μου λέει: μα μου έρχεται ένας και μου φέρνει ένα μουγκό, υποθέτεται, ναι, για να μιλήσει. Και ξαφνικά λέει: νιώθω ότι πώς να του μιλήσω, τι να κάνω. Και ξαφνικά εκεί που λέει: λέμε διάφορα, γιατί δεν τα άφησε όλα στο μοντάζ. Στο τέλος της λέει: το σώμα μου. Ο Βασιλάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να έχει γίνει ηθοποιός. Μα είναι καταπληκτική φίλη σου, δηλαδή. Είναι καλά παιδιά, είναι άνθρωποι εντάξει, εφόλης της ύλης, με όλη τη σημασία της λέξης δηλαδή. Κάποια στιγμή είπε ο διευθυντής του σχολείου, ο Αλκιβιάδης, όχι, όχι, η Κατερίνα το είπε, συγγνώμη. Ότι δεν ήσουν καλός μαθητής. Ότι δεν ήμουν καλός μαθητής. Ήμουν πάρα πολύ καλός μαθητής. Χωρίς να μελετώ, όλο το δημοτικό, ο χειρότερος μου βαθμός ήταν το 8. Γιατί? Διότι από το συγκεκριμένο σχολείο με έδιωξαν, γιατί έστειλα ένα ραβασάκι σε ένα κοριτσάκι, τη Μαρία, την Καλαφάτη, την οποία συνάντησα, μια κούκλα, πανέμορφο κορίτσι, την οποία συνάντησα μετά από πάρα πολλά χρόνια το καλοκαίρι που μας πέρασε, η οποία δεν ήταν καλά και συγκινήθηκα, ας πούμε, και, αλλά είναι δυνατή, εντάξει, της εύχομαι τα καλύτερα στο μαράκι. Και με έπιασε ο δάσκαλος με το ραβασάκι και με απέβαλαν από το σχολείο. Με έδιωξαν από εκεί και με έστειλαν στο δεύτερο δημοτικό που ήταν δίπλα στο Ιπποκράτειο Γυμνάσιο. Και τότε πιτσιρικάς εγώ έφευγα ενώ ήμουν στο δημοτικό και πήγαινα και έκανα γυμναστικές επιδείξεις με το γυμνάσιο, γιατί έκανα διάφορα ενόργανη και τέτοια. Άρα καλός μαθητής. Ο λόγος που έφυγα από το σχολείο ήταν διότι ένας καθηγητής, όταν πήγα στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, με άφησε μεταξεταστέως στα μαθηματικά. Ενώ δεν θα έπρεπε. Και δεν ξαναπήγα το Σεπτέμβριο. Ήσαι, ρε παιδί, με αυτό με το δίκαιο και το άδικο το έχεις, δηλαδή μπορεί να σου αλλάξει ρότα στη ζωή. Δεν ξαναπήγα να δώσω εξετάσεις τον Σεπτέμβριο μεταξεταστέως και έφυγα από το σχολείο. Και όταν πήγα να πάρω το αποδεικτικό, λέγεται. Ναι. Κάποια στιγμή μετά από κάποια χρόνια. Ενδεικτικό. Το ενδεικτικό. Ναι. Ήταν κάποιος άνθρωπος, κάποιος καθηγητής τέλος πάντων εκεί, ένας φιλόλογος. Και μάλιστα του την είπα κιόλας και του λέω: άσε τώρα τα πολλά τα λόγια, φέρτε μου το χαρτί γιατί το χρειάζομαι κτλ. Όχι μετά από δύο μέρες. Στις 12 ώρα θα περάσω να το πάρω. Λοιπόν, και να ξέρετε ότι δεν είσαστε εκπαιδευτικοί, διότι δεν γνωρίζετε τι σημαίνει εκπαίδευση. Εκπαίδευση. Το παιδί δηλαδή το εκπαιδεύω, το αναπτύσσω, το πάω λίγο παραπάνω. Εσείς το μόνο που κάνετε είναι να κρίνετε έτσι πολύ αυστηρά και στερεότυπα και στεγνά κτλ. Και να μ' άφησε μεταξεταστέ ο τύπος να πούμε και δεν ξαναήρθα ποτέ. Στο σχολείο. Ενώ θα μπορούσα κάλλιστα να έχω προχωρήσει στο. Να έχω πάει στο πανεπιστήμιο, να έχω σπουδάσει, να έχω κάνει κάποια πράγματα που θα μπορούσα. Οι φίλοι σου λοιπόν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Από το και χώρο... άλλοι πολλοί. Όχι, ενώ είναι αυτοί οι άνθρωποι ενώ και άλλοι από τα παιδικά σου χρόνια και συναδέλφους, φίλους καθόλου. Έχω καλές σχέσεις με τον Άγγελο τον Διονυσίου, με τον Στέλιο τον Διονυσίου, με τον Διαμαντή τον Διονυσίου, με τον Στάθη τον Αγγελόπουλο. Με τους οποίους κάποια στιγμή έχουμε έρθει και σε επαφή, έχουμε μιλήσει με τον Άγγελο τραγούδαγα και παρέα. Και εγώ έδινα το μικρόφωνο τότε στο Στράτος που τραγούδαγα με τον Άγγελο στο Στελάκι και έβγαινε και ο Άγγελος
λίγο δυσανασχετούσε, αλλά του λέω, ρε Άγγελε, αφού το αγαπάει, ας πούμε, και το, του αρέσει, γιατί να μην το κάνει, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν έχω σχέσεις, δεν έχω σχέσεις. Δεν έχεις. Δεν έχω. Σου λείπει ο αδερφός. Πάρα πολύ. Θέλω να δεις κάτι και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Γιατί ο αδερφός του κάποτε είχε μιλήσει. Εξασφαλίσαμε αυτό το αρχείο και θέλω να το δεις. Μιλούσε για μια συναυλία που όταν σε είδε κατάλαβε πόσο σπουδαίος καλλιτέχνης ήσουν και πως είχες κατακτήσει την κορυφή. Και θα σας πω εγώ μετά σε μια άλλη συναυλία τι συνέβη. Είναι το γράμμα δράμα που σκοτώνει. Τις νύχτες δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τον εκτιμάω γιατί έχει τη δύναμη να προλαβαίνει το λάθος. Στις συναυλίες που ήμασταν τώρα είδα πράγματα που τρελάθηκα. Στην Κύπρο δάκρυσα. Mm. Και δάκρυσα γιατί. Να πηγαίνει μπροστά ο Νότης σε ένα στάδιο στη Λεμεσό, να είναι μέσα 8.500 κόσμος. Mm. Έξω από το στάδιο να είναι γύρω στις 3.000 να μπορούν να μπουν μέσα, γεμάτο. Να ανοίγουν security 30 άτομα το δρόμο για να περάσει ο Νότης. Να πέφτει ο λαός απάνω του. Και εκείνη τη στιγμή εγώ πίσω, στο άλλο αυτοκίνητο, λέω τελικά τι γίνεται εδώ. Γράφεις η αγάπη δεν τελειώνει και από τότε έχω να σε δω. Ένιωσα κάπως περίεργα. Ήταν ο μικρός αδερφός που είχε μεγαλώσει. Ήταν ο μικρός αδερφός, μπράβο, που έχει μεγαλώσει και ο μικρός αδερφός που πατάει γερά. Ξέρει να πατάει το σανίδι. Νομίζω ότι πονάει το σανίδι με το σφαγιανάκι πολύ. Μου έλεγες θα είμαι εδώ κοντά σου και από τότε έχω να σε δω. Θα είχε πει στη ρούλαχά μου. Το 2004 που ο Γιώργος έφυγε, είχαμε προγραμματίσει συναυλίες μήνες πριν στην Κύπρο, γιατί η ασθένειά του διήρκησε 3 μήνες. Όταν μάθαμε ότι έχει την ασθένεια, προσπαθήσαμε φυσικά όλοι. Αυτό δεν μπόρεσε να αλλάξει τα πράγματα. Και του λέω, θα ακυρώσω, αδελφέ, τις συναυλίες στο νοσοκομείο κάποια στιγμή. Του λέω, θα ακυρώσω τις συναυλίες γιατί δεν έχω διάθεση να πάω. Και μου λέει, όχι, θα πας, θα κάνεις συναυλίες και θα το κάνεις για χάρη μου. Και περίμενε να κάνω τη συναυλία, άκουσε ένα απόσπασμα και έφυγε. Άκουγε στο τηλέφωνο ένα απόσπασμα, ζωντανά, μου λέει, νύφη μου, και χαμογελώντας κάποια στιγμή έσβησε. Είναι κάποιες στιγμές που το συναίσθημα ξεπερνάει τη ζωή. Βέβαια. Είχατε αυτό το δέσιμο από παιδιά. Βγήκαμε από την ίδια κοιλιά. Ήμασταν μαζί όσο ζούσε ο Γιώργος από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκα. Δηλαδή ήταν εκεί ο αδελφός μου και αδελφοί μου φυσικά. Στην πορεία της ζωής που εσύ ήρθες σε Αθήνα, που έκανες την καριέρα, ήσασταν πάντα μαζί. Εγώ είχα μείνει στην ΕΚΟ με τον παππού και την γιαγιά. Ο Γιώργος είχε φύγει και πάει στον μπαμπά μας στην Κρήτη. Για κάποια χρόνια δηλαδή είχαμε μία έτσι απόσταση, ερχόταν φυσικά τα καλοκαίρια στην ΕΚΟ. Και από το 90-91, εκεί 92 περίπου, άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει στην Αθήνα και κάποια στιγμή έφερε και την οικογένεια και έμεινε πλέον μόνιμα και ήταν συνέχεια μαζί μου. Ήσασταν ίδιοι χαρακτήρες? Όχι, διαφορετικοί άνθρωποι. Τι τον ξεχώριζε? Ο Γιώργος ήταν καλύτερη παρέα. Ήταν από τους ανθρώπους τους γλεντζέδες. Έχει σκορπίσει πάρα πολλά χρήματα για να γλεντήσει και γι' αυτό έφυγε και γρήγορα. Εγώ μάλλον αργώ να φύγω λόγω του ότι δεν γλεντώ πάρα πολύ. Άρα έχω
ξέρεις, αποθυμένα και πρέπει να τα εκπληρώσω. Ίσως βιαζόταν. Οι άνθρωποι που φεύγουν γρήγορα βιάζονται να τα κάνουν όλα μαζί. Και ήταν μπροστάρης στην παρέα. Ήταν αυτός που τους ξεσήκωνε όλους να πάνε και εδώ, να πάνε και εκεί. Πολύ κεφάτος άνθρωπος, με χιούμορ, οξυδερκής, αλλά είχε ένα ελάττωμα. Δεν σκεπτόταν καθόλου το αύριο, το οποίο σήμερα του δυσκόλευε το αύριο του. Και όταν αυτό διονγκωθεί και πάρει μεγάλες διαστάσεις, αρχίζει μετά και γίνεται καρκίνωμα. Γίνεται στενοχώρια που δεν μπορείς να τα απεξέλθεις, γίνεται πόνος, χαλά. Σωματοποιείς τα κακά σου κομμάτια. Να σε ρωτήσω κάτι. Έφυγε από τη ζωή ενώ είχε μόνο 3 μήνες την ασθένεια. Το μάθαμε σήμερα, την ημέρα δηλαδή που η εθνική μας έπαιρνε το πανευρωπαϊκό κύπελο. Λίγο μετά το ημίχρονο, πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ο αδελφός σου είναι στο νοσοκομείο και έχει αυτό. Ήσουν προετοιμασμένος για το φινάλε? Όχι βέβαια. Δεν θες να πιστέψεις ότι θα υπάρξει φινάλε, ότι θα υπάρξει τέλος σε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις γεννηθεί μαζί. Συνειδητοποίησες ότι και σε εκείνο το κομμάτι της ζωής σου τα χρήματα δεν έφερναν την ευτυχία? Εγώ γνωρίζω ότι τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία από τότε που ξέρω ότι υπάρχουν χρήματα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι υπάρχει βοήθεια από τα χρήματα. Ναι. Υπάρχει βοήθεια. Παρακάμπτω τώρα τα του Γιώργου μου και θα πω τα της Μέρης μου, της μάνας μας. Τα χρήματα λοιπόν μπορούν να σώσουν μια ζωή. Mm-hmm. Και επειδή εγώ έτυχε το 2000 να έχω την δυνατότητα να πω σε έναν γιατρό ότι γιατρέ, σε παρακαλώ, αφού η μάνα μου έχει πεθάνει, θέλω να κάνω οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου, ούτως ώστε να αισθάνομαι ότι έκανα το παν. Θέλω να την εγχειρήσεις. Αν μου λέει, κύριε Σφαγιανάκη, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, ας πούμε, να τυραννίσω έναν άνθρωπο ο οποίος σε μισή ώρα θα έχει πεθάνει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατρέ, θέλω να το κάνετε εσύ και οι συνεργάτες σου. Και έσωσα τη μάνα μου γιατί είχα 13 εκατομμύρια δραχμές να πληρώσω. Και η μάνα μου είναι εδώ. Είναι εδώ. Ναι. Άρα τα χρήματα, η οικονομική δηλαδή ευχέρεια, δυνατότητα, μπορεί να σου δώσει τα περιθώρια να καλυτερεύσεις την ζωή. Ευτυχία δεν σου δίνει σίγουρα. Εν μέρη σου δίνει, όπως αυτό που τώρα περιέγραψα. Σε τι σε άλλαξε η απώλεια του αδερφού σου στη ζωή σου? Κοίταξε, όταν έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει με έναν άνθρωπο και κάποια στιγμή τον χάνεις από τη μια στιγμή στην άλλη, χάνεις και τη γη κάτω από τα πόδια σου. Και ο αδελφός μου ήταν προστάτης. Ήταν δηλαδή αυτός ο οποίος επέβλεπε και επενέβαινε για τα κακό σκήμενα. Μετά τον αδελφό μου, πρόσφατα το 13, έχασες τον Μπαρζούζο. Έχασα τον Μίτσο μου. Άλλος αδελφός, αδελφός μου και ο Μίτσος. Ο οποίος ήταν και το δεξί μου χέρι. Και έχασα... έγραψες και ένα τραγούδι για εκείνον. Ναι, έγραψε ένα παιδί το οποίο μας είχε ακολουθήσει πολλές φορές και μας γνώριζε, ας πούμε, και γνώριζε και τον Μίτσο. Και έγραψε ένα τραγούδι ακριβώς επάνω του. Για να το θυμηθούμε λίγο, παρακαλώ. Ο Μίτσουλας, ο Φίτσουλας, ο γιος της Κυραλένης, της τρένας ήταν πάντοτε ο πρώτος επιβάτης. Έφυγες για άλλο ουρανό, πολύ αγαπημένος, εκεί που πήγες, αδελφέ, να ζεις ευτυχισμένος. Ο Μίτσουλας, ο Φίτσουλας δεν έμοιαζε με άλλον, μικρό παιδάκι ήτανε κι ας δήλωνε μεγάλο. Μεγάλος ήταν στη ψυχή και το γράψα σε στίχο, κι όσοι μαζί του κατοικούν θα ευχαριστιούνται ηχό. Όταν κοιτώ λίγο ψηλά εκεί που τραγουδάω, η θέση σου θα αναπιανεί που είσαι θα ρωτάω. Και με την Ελένη και με τον Άτσι και με τον Αργύρι εδώ ορίζει ο υπεύθυνος και είπαμε ότι θα είναι όταν θα κουβαλάνε, όταν αρχίζει, πριν αρχίσει η συναυλία και όταν τελειώνει. Τώρα, αν θέλουν να υπάρχουν 7 εργάτες εδώ όλη τη νύχτα, καλύτερα για μας. Και στη στιγμή θα σκέφτομαι πως έφυγες με άδεια. Τα βράδια
μάτια μας πως έσβησαν και γίνανε σκοτάδια. Απ' την ζωή την άδικη τι πρέπει να ζητούμε. Με την ελπίδα τώρα πια πως θα ξαναβρεθούμε. Και όλη νύχτα να πούμε, τώρα είναι το ξεφόρτωμα. Πού είναι ο Βακάλης? Ήρθανε, βγάλανε τα δικά σου, δηλαδή τελειώσανε το πούλμαν. Έρθει σε διαφορετική ώρα, Βρενότη. Δηλαδή πες ότι πάμε εμείς και αύριο και χρειαζόμαστε το πρωί. Στο έκοψε το νήμα τη ζωή γιατί γουστάρει. Κατάφερε στην τελική μαζί να σε πάρει. Το δεξί μου χέρι. Είδες πώς δεν υπάρχει. Είδες. Και πώς είναι κάποιες στιγμές που βιντεοσκοπούνται και βλέπεις τον άνθρωπό σου να δίνει τις εντολές για σένα, Νότι. Ήταν αυτός ο κατάλληλος ο άνθρωπος που από το 89 συμπορευθήκαμε. Το συνάντησα στη Θεσσαλονίκη. Και τότε ήμασταν μαζί και ήταν το δεξί μου κυριολεκτικά χέρι. Χωρίς αυτόν τίποτα δεν είναι ίδιο. Δεν είναι. Δηλαδή, τον βλέπω να δίνει εντολές. Το ζούσε. Και το αγαπούσε. Βλέπω την αγάπη του. Αγαπούσε. Είδες που λέω ότι υπάρχουν καταστάσεις και στιγμές στη ζωή που μια εικόνα τα λέει όλα. Έτσι. Ξεπερνάμε τα πάντα. Έτσι. Οι δικοί μας άνθρωποι τελικά δεν έρχονται τυχαία στη ζωή μας. Δεν γνωριστήκατε τυχαία, αυτό θέλω καθόλου, να πω. Καθόλου τυχαία. Καθόλου τυχαία. Τέτοιες συναντήσεις, τέτοιες σχέσεις δεν είναι καθόλου τυχαίες. Είναι για να γίνουν για το καλό. Αυτό νιώθω κι εγώ. Χωρίς τον Μίτσο και χωρίς τον αδελφό μου η πορεία μου θα ήταν διαφορετική. Είναι άνθρωποι που σε ακολουθούσαν σε κάθε σου βήμα και είναι αυτό που είπες πριν. Με μια ανιδιοτελή αγάπη σου έδιναν χωρίς να περιμένουν να τους δώσεις. Τίποτα. Αυτή δεν είναι η ουσία της σχέσης τελικά. Και μόνο. Αυτή είναι. Αλλά δυστυχώς έτσι όπως έχουμε εξελίξει τα πράγματα εμείς οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή έχουμε αλλάξει τις προϋποθέσεις. Και όλα είναι αλυσβερίσια. Ας πούμε, περιμένω να πάρω και λίγο περισσότερο από ό,τι σου έχω δώσει. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακόμη τον περιμένουν πολλά τον Νότι. Παρακαλώ. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Σώμα μου, κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Σώμα μου. Καλεσμένος ο Νότης Παγιαννάκης. Νότη μου, είχαμε μείνει πριν τις διαφημίσεις τα πρόσωπα που πέρασαν και ήταν πολύ σημαντικά στη ζωή σου και χάθηκαν. Βέβαια, ο Λάλος, ο Γιωργάκης, βέβαια, ο Αποστόλης μου είπες ο Γιάννης, πως με τα χρήματα που διέθεσες κατάφερες η μαμά σου να ζήσει στην πιο κρίσιμη στιγμή. Επειδή είχα την οικονομική ευχέρεια να το κάνω. Να πεις δηλαδή σε έναν γιατρό ότι κάνε μια επέμβαση που κοστίζει τόσα εκατομμύρια, γνωρίζοντας ότι δεν θα έχεις αποτέλεσμα, αλλά το θεωρείς ως υποχρέωσή σου. Που όμως τα είχα, τα έδωσα, εδώ η μάνα. Αν δεν τα είχε ο άλλος ο φίλος, ας πούμε, θα είχανε τη μάνα του. Έχεις δέσιμο με τη μαμά? Είσαι μαμάκιας? Τι είμαι? Μαμάκιας. Μαμάκιας, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Κολλημένος με τη μαμά. Και πάλι δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Το κολλημένος. Ή διπόδιο σύμπλεγμα. Όχι διπόδιο σύμπλεγμα. Όχι. Αλλά θέλεις την έγκριση της μαμάς με έναν τρόπο σε κάθε τι που κάνεις. Ούτε η μάνα μου ήθελε να μου δίνει έγκριση. Αυτόνομο με έχει κάνει. Από μικρό με γνωρίζει. Πώς έκανε αυτόνομο? Αποφασίσει... Θέλω να μου το πεις. Είχε αποφασίσει να με ρίξει μαζί με τον πατέρα μου. Mm-hmm. Και είδε ο παππούς μου όνειρο, που δεν ήταν όνειρο, ήταν όραμα.
διότι το έζησε και ο παππούς μου ήταν σοβαρός άνθρωπος. Ήταν πολεμιστής με δύο βλήματα επάνω του από τους πολέμους. Άνθρωπος, σπαρτιάτης, δύσκολος. Από εκεί έχω πάρει τα περισσότερα χνάρια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μου περιέγραψε τον τρόπο που έγινε ο τύπος. Mm-hmm. Έχουν αποφασίσει να με ρίξουν, δεν το γνωρίζει. Είναι στο υπνοδωμάτιο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Διαβάζω εφημερίδα, μου λέει Παναγιώτη, μου με έλεγε πάντοτε Παναγιώτη. Διαβάζω, μου λέει την εφημερίδα, και κάποια στιγμή αισθάνομαι ότι υπάρχει μια παρουσία στην είσοδο του δωματίου. Νομίζω ότι είναι η Αγία. Κατεβάζω την εφημερίδα, βλέπω και είναι μια μαυροφορεμένη γυναίκα. Άγνωστη. Μέσα στο υπνοδωμάτιό μας. Και πριν προλάβω να πω τίποτα, δηλαδή, ποια είσαι, τι κάνεις εδώ, μου λέει η κόρη σου είναι έγκυος. Το παιδί που έχει μέσα της είναι αγόρι, δεν θα επιτρέψει να πάθει τίποτα. Θα το βαπτίσεις εσύ και θα το ονομάσεις Παναγιώτη. Και χάνεται. Και χάνομαι κι εγώ, μου λέει. Φωνάζω τη γιαγιά Καλλιρό, έλα μέσα. Έρχεται η γιαγιά, την ψάχνω σιγά σιγά για να μου πει τι συμβαίνει. Αφού δεν μου λέει η γιαγιά, της αρχίζω τα καντήλια και καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Και αφού της λέω ότι έζησα, μου λέει ναι, Γιώργη μου, είμαι ερηνέγγυος. Και έτσι γεννήθηκα. Άρα, παρά τη θέλησή της, σε εισαγωγικά, γεννήθηκα. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να δίνει έγκριση σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αυτόνομος. Είχα δώσει εντολή από μέσα ότι παππού, μην με αφήσετε να φύγω. Τι σου μάθαινε κάθε στιγμή τη ζωή σου, μητέρα σου? Να αγαπώ τους ανθρώπους. Και αυτό που πάντοτε μου έλεγε, παιδί μου, νοτάκι μου, γιατί έτσι με λέει, πάντα με υποκοριστικά προς όλους, όλα τα κορίτσια που θα συναντήσεις στη ζωή σου, να τα αγαπάς. Γιατί να ξέρεις ότι κι αυτά είναι παιδιά κάποιας μάνας. Ναι, τι ναι. Ωραία κουβέντα. Πολύ σοφή. Ναι. Αυτό. Γιατί ουσιαστικά λέει αυτό που θα ήθελε και εκείνη να κάνουν στη δική της κόρη. Έτσι. Σοφές κουβέντες. Αυτό πάντοτε το θυμάμαι. Τώρα τι σου λέει? Να αγαπάς το κορίτσι σου. Τα ίδια μου λένε. Να αγαπάς τη γυναίκα σου, να την προσέχεις. Ενώ ξέρω ότι 40 χρόνια μαζί είμαστε. Με τον μπαμπά τι έγινε? Είχαν χωρίσει όταν ήμουν εγώ 3 ετών και θυμάμαι και τη σκηνή που είχε γίνει. Μέχρι στην αγκαλιά η γιαγιά. Θυμάσαι τη σκηνή 3 ετών, ναι. Είχα πει κάποτε σε κάποια άλλη συνέντευξη ότι θυμάμαι από την κοιλιά της μάνας μου. Και βγήκε ο Λάγκης ο Λαζόπουλος και το χλέβασε. Δηλαδή, ρε εσύ Λάγκη, κοίτα, Λάγκη, όταν κάτι εμείς δεν το έχουμε ζήσει, ας μην απαγορεύουμε στους άλλους να το έχουν ζήσει. Δηλαδή, αν δεν θυμόμαστε εμείς κάτι, δεν επιβάλλεται να μην το θυμούνται και οι άλλοι. Δεν είναι κανόνας. Είναι πράγματα που ξέρεις εσύ που τα έχεις ζήσει, που εγώ ενδεχομένως να μην τα αντελήφθην. Εγώ λοιπόν θυμάμαι από την κοιλιά της μάνας μου, γιατί ζούσα τότε, κατάλαβες, ήμουν έμβριο, αλλά εν ζωή. Μη μου απαγορεύεις να θυμάμαι. Με αγάπη το λέω τώρα αυτό, έτσι. Γιατί κάποια στιγμή όταν αφορίζουμε ή απαγορεύουμε ένας τον άλλον, δημιουργούμε προϋποθέσεις φασισμού. Και εγώ τον φασισμό τον έχω ζήσει στο πετσί μου για τα καλά. Μου έχουν συμβεί δηλαδή πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν συχνά. Δηλαδή, να δώσει συνέντευξη με εξώφυλλο σε ένα περιοδικό, να αγοράζει η Ζήνα το περιοδικό και ο τύπος εξώφυλλο στην σελίδα 64, η συνέντευξή του να πηγαίνει σε 62, 63 και μετά 75. Να λείπουν 10 σελίδες μέσα από το περιοδικό, γιατί έβαλε ο ιδιοκτήτης του περιοδικού που ήταν και ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας, που εγώ δεν συμφώνησα μαζί του, που μου έδινε διπλάσια από ό,τι άλλες εταιρείες, αλλά δεν πήγα. Έτσι πετάω εγώ τα λεφτά που δεν πρέπει να τα πάρω, γιατί δεν είναι σωστό να τα πάρω. Άφησα λοιπόν τα 10 και πήγα στα 5. Και ο τύπος αυτός έδωσε εντολή το βράδυ και έκοψαν 40.000 αντίτυπα, έκοψαν τη συνέντευξη από μέσα. Είχαμε μείνει λοιπόν στο κομμάτι, που, γιατί από εκεί το ξεκινήσαμε, που εσύ ένιωθες ότι συνέβαινε από την κοιλιά της μαμάς. Πήγες κάτι να πεις όταν ήσουν σε ηλικία 3 ετών. 3 ετών χώρισαν οι γονείς μου και με κράτη η γιαγιά μου ήταν στην αυλή του σπιτιού, Τρυφίτσου 22 στο Ηράκλειο, με κράταγε στην αγκαλιά της η γιαγιά και μάλλον ο παππούς μου με τον πατέρα μου και τους έδιωξε από το σπίτι, γιατί ζούσαμε στο ίδιο σπίτι με τον παππού. Λάθος μεγάλο να ζουν, να ζει η οικογένεια, ας πούμε, η νέα οικογένεια με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, γιατί δημιουργούνται προβλήματα και αν δεν είσαι και απόλυτα αυτόνομος, αρχίζει ο άλλος, ας πούμε, και σου κάνει κουμάντα. Mm-hmm. Και τότε χώρισαν και μου έχει μείνει στην μνήμη μου. Άρα μένατε πρώτα στην Κρήτη. Ναι, μέχρι τα 7. 7 έφυγα εγώ και πήγα στην ΙΚΟ. Και πήγαμε στην ΙΚΟ γιατί εκεί ήταν οι συγγενείς της γιαγιάς από απέναντι από την Αλικαρνασσό. Το ΣΟΗ δηλαδή είχε διασπαρτεί στα νησιά. Η προγιαγιά μου, της γιαγιάς μου, η μητέρα ήταν από την Κάλυμνο, Κουλιανού.
Δηλαδή είχαμε τη συγγένειά μας εκεί στα Δωδεκάνησα. Έχει θαλασσινό αέρα δηλαδή. Ναι. Μινωική και ιωνική καταγωγή. Αγαπάς τη θάλασσα. Αγαπώ την θάλασσα όπως αγαπώ και το βουνό. Αγαπώ το δέντρο όπως αγαπώ και την πέτρα. Αγαπώ την φύση διότι αυτή με δημιούργησε. Και δεν την προσβάλλω την φύση, δεν καταστρέφω, δεν πετάω αριστερά δεξιά ό,τι να είναι. Σταματώ και τώρα ακόμα να μην κάνω παρατηρήσεις στους ανθρώπους οι οποίοι με πετάει το πακέτο. Πού πετάς το πακέτο ρε μπαγκάσα, στο σπίτι μου, γιατί ο δρόμος είναι και στο δικό μου σπίτι. Πού χτίζεις ρε ανόητε να, με έναν τρόπο ο οποίος είναι προσβλητικός προς την αισθητική. Θα έκανες εκπομπή στην τηλεόραση. Ως τι? Ως ένας άνθρωπος που θα παρουσίαζε ένα late night show. Και μόνο έτσι όπως το είπες, όχι. Τι θα έκανες στην τηλεόραση? Late night show, no. Yes. No, not at all. Why? Γιατί δεν μου ταιριάζει, διότι θα πρέπει να είμαι... Γιατί, μωρέ Νότι. Να σου πω. Είσαι ένας άνθρωπος που μιλάς πολύ καλά ελληνικά. Να σου πω. Που το έχεις, ναι. Να σου πω γιατί. Ναι. Διότι θα πρέπει να εμπλακώ με ανθρώπους που δεν συμπαθώ. Δεν τους αντιπαθώ, αλλά δεν τους συμπαθώ κιόλας. Καταλαβαίνω πολύ καλά τότε... τι λες. Απλώς, τι σου λέω, ναι. Ότι είμαστε δύο άνθρωποι... Δεν θα παίξω το παιχνίδι. Δεν θα το παίξω το παιχνίδι. Μου έχουν πει, γιατί δεν κατεβαίνεις στην πολιτική, Νότι, αφού έχεις καλό λόγο και βέβαια. Διότι δεν έχω μάθει να κατεβαίνω, πρώτον. Έχω μάθει να ανεβαίνω. Αυτοί κατεβαίνουν. Άσου να κατεβαίνουν. Και έχω πει κι άλλη φορά ότι αν αυτοί κατεβαίνουν, οι πολιτικάντιδες δηλαδή, με την προϋπόθεση να πάρουν τον λαό, τους λαούς, από το κατώτερο σκαλοπάτι, το από κάτω τέλος πάντων, όχι το κατώτερο, το από κάτω σκαλί, να τους ανεβάσουν τους ανθρώπους ένα σκαλί παραπάνω, τότε να κατέβεις. Αν είσαι πιο έξυπνος δηλαδή, και αυτός είναι ο τρόπος για να πάρεις τον άλλον, σαν Βίντσι δηλαδή, σαν αναβατόριο, κάντο. Αλλά εσύ κατεβαίνεις για να κάνεις τους άλλους να νιώσουν ότι είσαστε ισαγκιόμοια, ούτως ώστε να τους κλέψεις την δύναμη μέσω της ψήφου. Και μετά να ξανανεύεις πάλι στο βάθρο σου και να αρχίσεις να διατάζεις. Ήθελα να πω κάτι για να μην το ξεχάσω, διότι. Για τη Γαλλία ήθελα να σου πω. Όχι, δεν το ξεχνάω. Εντάξει. Ήθελα πιο σημαντικό αυτό. Ναι. Πώς κρίνεις όλο αυτό που έγινε στη Γαλλία? Δεν είναι τρομοκρατικό χτύπημα. Είναι αντίπεινα. Άλλο τα αντίπεινα και άλλο η τρομοκρατία. Τα κράτη δημιουργούν τρόμο. Οι κρατούντες μας δημιουργούν τρόμο. Εμείς, οι δυτικοί, αν το ορίσουμε έτσι, πήγαμε, δηλαδή φύγαμε από την Ουάσιγκτον, από τη Νέα Υόρκη, από το Μισισίπι, πετάξαμε με τα F-16, 18, 14, όπως τα λένε να πούμε, και πήγαμε στο Ιράκ, στην Λιβύη, στο Αφγανιστάν, στην Τινησία, στην Αίγυπτο και βομβαρδίσαμε. Εμείς ως τι? Οι χριστιανοί δηλαδή, ως τι πάνε και βομβαρδίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι φανατικοί μουσουλμάνοι? Όταν κάποια στιγμή λοιπόν εμείς δημιουργούμε τις προϋποθέσεις πολέμου και πάμε και βομβαρδίζουμε και σκοτώνουμε μαζί με αυτούς που λέμε ως πολεμιστές και άμαχο πληθυσμό, αυτοί οι άνθρωποι φανατικοί δεν θα κάνουν αντίπεινα? Να τα αντίπεινα. Να η εκδίκηση. Πας στο Λονδίνο και δεν υπάρχει Εγγλέζος. Υπάρχουν όλα τα άλλα. Να η εκδίκηση λοιπόν. Όταν πας να βομβαρδίζεις ανθρώπους, κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου. Αυτοί δεν θα έρθουν με αεροπλάνα. Θα ζωστεί με πυρηνικά, δεν ξέρω τι, με δυναμίδες, και θα έρθει να σκάσει μέσα στον υπόγειο σταθμό σου. Τόσο απλά. Αυτό όμως πάλι είναι σχέδιο. Να, διότι αυτό θα είναι δεν η αιτία. Δεν μπορούμε να συνεπάρχουμε όλοι μαζί. Μπορούμε με μεγάλη ευκολία. Με τρομακτικά μεγάλη ευκολία. Αρκεί να μην θέλω εγώ να υπερισχύσω εσού. Μάλιστα. Να μην θέλω εγώ. Δικαιοσύνη. Ναι. Να μην θέλω τον Θεό μου καλύτερο από τον δικό σου. Από εκεί ξεκινούν όλα. Άμα ο Αλλάχ είναι καλύτερος από τον Θεό, τον άλλο Θεό που πιστεύουν οι χριστιανοί, και ο άλλος πιστεύει ότι ο Αλλάχ είναι καλύτερος, πρέπει να περάσει το δικό του. Άρα πρέπει και εκείνο να τον πείσουμε, να τον εκπολιτήσουμε. Ποιοι? Όχι εμείς. Οι δικοί του. Πρέπει να τον εκπολιτήσουν τον λαό, ούτως ώστε να μην πιστεύει στα παραμύθια, στα ψεύτικα, τα οποία δημιουργούν προϋποθέσεις αντιπαράθεσης και πολέμου. Να σου πω κάτι, Νότι. Να μου πεις. Γιατί όλες αυτές τις απόψεις δεν έχεις ένα Twitter να τις εκφράσεις? Άκου τώρα. Δεν είναι ντροπή και μόνο? Μα με το πουλάκι εγώ θα πάω να πω. Ήρθε ένα πουλί το Twitter. Τι είναι το Twitter? Δεν ήταν το πουλί? Ο tweet. Δηλαδή. Τι τύβισμα. Πουλί, πουλί. Να τη τυβήσω εγώ. Να πεις τις απόψεις σου. Άκου τώρα. Να τη τυβήσω στο παγκόσμιο δίκτυο. Δηλαδή. Στο παγκόσμιο δίκτυο. Άκου ναι. Τώρα. Στον ιστό της Αράχνης, στον ιστότοπο που τον έχουν στήσει για να σας πιάσουν όλους μέσα, εκεί να τη τυβήσω. Τη τυβήζω στην TV. Πώς αντιστέκεσαι? Πώς αντιστέκομαι?
Μου έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς μου γιατί δεν πλήρωνα το χαράτσι. Ωραία, πολύ στην ωραία. Στην κουβέντα που κάναμε, ναι, μου είπες το εξής. Ότι εγώ πάντα θα είμαι με τους απέναντι. Απέναντι είμαι. Και μόλις βγουν αυτοί οι οποίοι εγώ τώρα ψήφισα, αν βγουν ποτέ, απέναντι θα είμαι ακριβώς. Γιατί είμαι ο εργοδότης. Και πρέπει να επιβλέπω, πρέπει να ελέγχω. Να σε πάω στα κοινωνικά σου τραγούδια. Όπου θέλεις να με πας. Όπου με πηγαίνεις, εγώ πηγαίνω μαζί σου. Το βλέπω. Συνοδοιπόρος είμαι. Το βλέπω. Αλλά με τις δικές μου προϋποθέσεις. Όχι με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι άλλοι νταϊλίδικα, γιατί έτσι πρέπει, για το καθώς πρέπει, και όχι για την αλήθεια και την πραγματικότητα και το δίκαιο. Πάμε λοιπόν στα κοινωνικά σου τραγούδια. Γιατί το αύριο αλλιώς οραματίζομαι, πειραματίζομαι σε ένα τετράδιο χωρίς να χρηματίζομαι, δεν φυλακίζομαι. Τυραννία, σήμαντη αξία, τίποτα δεν έχει σημασία. Τώρα πλέον ζούμε στην ουσία, γιατί εφταρμένη συνουσία. Μα εγώ είμαι Έλληνας, δεν θα πεθάνω, υπήρξα άρχοντας στον κόσμο απάνω. Είμαι αυτός που σου έχει μάθει τ' αλφαβητάριο, μη κάνεις λάθη. Εγώ σε γέννησα, σε έχω αναθρέψει κι ό,τι δικό σου μου το έχεις κλέψει. Μα εγώ είμαι Έλληνας, πάντα αντάρτης, άνθρωπος δίκαιος και δημοκράτης. Που η ανθρωπότητα δεν τρέπεται, δεν έχει τσίπα, μια σταλιά δεν κοκκινίζει. Ένας λαός, τέτοιος λαός, πως το ανέχεται, να διδωρείται κι ο καθένας να τον βρίζει. Με πρότωσαν τα παιδιά μου, τα οσία και τα ιερά μου. Με πρότωσαν κι οι μεγάλοι, πάλι με πρότωσαν πάλι. Οι μεγάλοι αυτά τα κτίνη, όπως τότε έχει στην Σμύρνη. Που δεν με βάζαν στα πλοία, να πνίγω στην παραλία. Νότι μου, θέλω να κλείσουμε μουσικά. Και τι εννοώ. Αγγλικά. Ναι. Και τι εννοώ. Θα εμφανιστεί στη Φαντασία. Ναι. Από τις 11 του μήνα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα ξεκινήσουμε στη Φαντασία. Θα έχω μαζί μου την Ειρήνη Παπαδοπούλου, την Πολίνα Χριστοδούλου, τη Μαρία Σχοινά, τον Άγγελο Δάνο, την Άγια, τα χορευτικά του Γκάρι Μάτων, οι 48 ώρες συγκρότημα με εξαιρετικό ήχο και ύφος και τα λοιπά, που τα παίζουν όλα, και θα συνυπάρχουμε πάνω στη σκηνή. Θα είναι, πώς να το πω, ψυχαγωγική εστία η Φαντασία. Ο Νότης πάει νότια εκεί. Ο Νότης πάει νότια. Ο Νότης ποιες πάει μέρες νότια την εβδομάδα. Παρασκευή και Σάββατο. Αργότερα θα είναι μια μέρα. Παλιότερα έλεγες ο Έλληνας ζει την καθημερινότητά του. Και έλεγα εγώ το 1997 και 98 στο Ρεξ, την ώρα που τραγούδαγα. Και χορεύανε οι άνθρωποι. Παιδιά, χορέψετε τώρα γιατί σε λίγα χρόνια μαύρα και άραχνα θα είναι. Κάνα δύο μέρες θα βγαίνετε σαν τους Γερμανούς και πολύ θα σας πέφτει. Πες κάτι θετικό να κλείσουμε. Κάτι θετικό, αντίσταση. Σηκώνουμε το ανάστημά μας και αντιστεκόμεθα. Επαναστατούμε. Ας πάψουμε να ξεγελιόμαστε και να αποπλανούμεθα από τον οποιονδήποτε. Νότι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη φιλική κουβέντα. Σε ευχαριστώ για το βήμα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Στα μάτια να μην με κοιτάς, σκέψεις γίνονται βραχνάς, θυμός και σε σκοτώνει. Όμως να μην με φοβηθείς, είμαι θυμός της προσμονής. Στα μάτια μου να μην το δεις, πήγαινα τελείως.